Καλησπέρα σας. Είναι οι αντιθέσεις 75 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Ήδη ζούμε ένα τριήμερο εκδηλώσεων που κορυφώνονται σε όλο το νησί, σε διάφορες περιοχές, για μία μάχη, για μία πολεμική επιχείρηση που αν σκεφτεί κανείς ότι ουσιαστικά επί 10 μέρες ήταν μια πύρινη κόλαση όλο το νησί, σε αντιστοιχεία με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στη Γαλλία, σε όλο το μέτωπο, που το κύριο μέρος του κράτησε μόλις 5 μέρες, διότι όταν κατάφεραν να διατρήσουν το περίφημο αμυντικό σχέδιο των Γάλλων, όλα τα υπόλοιπα ήταν απλά επιχειρησιακές, εκαθαριστικές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αναλογία και πληθυσμιακά και σε έκταση αναγορεύει, θα έλεγα, ακόμη πιο εντυπωσιακά το τι συνέβη πριν 75 χρόνια, ξεκινώντας από τα ξημερώματα μιας μέρας σαν τη σημερινή. Ωστόσο, η απόψινή εκπομπή, οι αντιθέσεις, φιλοξενούν έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι σκαπανέας της ιστορικής έρευνας ακριβώς αυτής της περίοδου. Υπήρξε για αρκετά χρόνια επιμελητής νεότερης ιστορίας στο Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης. Κυρίως όμως είναι ιστορικός ερευνητής, αλλά και άνθρωπος με μεράκι. Μαζί λοιπόν με τον εκλεκτό φιλοξενούμενο, τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, θα επιχειρήσουμε απόψε να κάνουμε μια άλλη προσέγγιση σε όλο αυτό το φάκελο μετά από 75 χρόνια. Κύριε Μαμαλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω εισαγωγικά, αν είναι όντως ένα από τα ιστορικά γεγονότα εκείνης περίοδου που αξίζει να φωτίζεται και να φωτίζεται πολύπλευρα, εγώ κάνοντας αυτή τη σύγκριση των 5 ημερών στη Γαλλία με τις 10 καυτές ημέρες στην Κρήτη, νομίζω ότι και μόνο αυτό θα αρκούσε. Αλλά είναι μόνο αυτό? Παρότι ήταν μία ήττα, κακά τα αστεία, χάσαμε αυτή τη μάχη, παρότι τη γλεντάμε. Παρότι λοιπόν ήταν μία ήττα, άλλαξε λίγο την ροή των πραγμάτων. Δηλαδή, ο γερμανικός σχεδιασμός λίγο έκανε λυγμούς μετά τη μάχη της Κρήτης. Η ιδέα των αλεξιτοτιστών δεν συνέχισε να ευδώνεται και οι συμμαχικές δυνάμεις ανασυντάχθηκαν λίγο, γιατί είχαν μια πολύ παραδοσιακή αντιμετώπιση στη γραμμή μετόπου. Δηλαδή είχαν μια νοοτροπία Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ βρισκόμασταν στο δεύτερο, με ένα ευέλικτο στρατό γερμανικό καταδρομέων που χτυπούσε και έφευγε. Δεν έστεινε ίσιες γραμμές μετόπου όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε στα έργα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα αυτά άλλαξαν λοιπόν. Και αυτά είναι σημαντικότερα από την περιβόητη καθυστέρηση του χειμώνα και όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς. Το σημαντικό είναι ότι είδαν ότι τα πράγματα, μεγάλες δυνάμεις μπορούν να σκοντάψουν σε παράγοντες αστάθμητους. Σε παράγοντες αστάθμητους. Διαβάζοντας, με αφορμή και αυτή την εκπομπή, παρατήρησα ότι το σώμα των καταδρομένων αλεξιτοτιστών χρησιμοποιείται με εξαιρετική επιτυχία στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Στην ουσία κινητοποιούν αυτά που θεωρούσαν, ας το πούμε έτσι, οι αντίπαλοι του άξονος, η Δυτική Συμμαχία, αυτά που θεωρούσε ως πρόσβλητα. Στην ουσία τα κινητοποιούν με απλές κινήσεις χρησιμοποιώντας αυτό το σώμα. Σε τέτοια όμως έκταση χρησιμοποιείται στην Κρήτη ουσιαστικά για πρώτη φορά. Είναι έτσι? Ακριβώς. Με πολλά λάθη όμως. Λάθη είχαν κάνει οι Γερμανοί στις πληροφορίες που είχαν συλλέξει από πριν τον πόλεμο. Έριξαν τους αλεξιτοτιστές πάνω στις μονάδες των συμμαχικών δυνάμεων. Οι άνθρωποι στο έδαφος είναι τιμοπόλεμοι, αυτοί που πέφτουν από τον ουρανό δεν είναι τιμοπόλεμοι. Δεν υπολόγισαν πλάγιους ανέμους. Πέσανε στη θάλασσα πολλοί αλεξιτοτιστές. Και επίσης οι ζώνες ρήψης των αλεξιτοτιστών και στο Ηράκλειο και στο Ρέθινο και στα Χανιά, ενώ ο αντικειμενικός σκοπός είναι η μεγάλη πόλη, το αεροδρόμιο, οι ζώνες ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή από τις Γούβες ή από τον Καρτερό ή από το Κοκκίνητο Χάνι, να οδεύεις τρέχοντας προς τον αντικειμενικό σκοπό, προς το αεροδρόμιο, είναι μια τεράστια απόσταση. Άρα λάθη. Βρίσκεται ότι υπήρχαν και λάθη. Πολλά. Η συμμετοχή
του κόσμου. Ένα είναι τα συμμαχικά στρατεύματα. Θα δούμε και ποιοι συμμετείχαν από πλευράς ελληνικών στρατευμάτων. Η συμμετοχή του κόσμου είναι κάτι που είχε υπολογιστεί ή με την κεκτημένη ταχύτητα του τι συνέβη στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν ένας παράγοντας που δεν είχε μπει στο τραπέζι του γερμανικού σχεδιασμού. Κανείς δεν την υπολόγιζε. Η Ελλάδα, εννοούμε την επίσημη κυβέρνησή μας, λόγω Παύλου Γήπαρη, ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα, την είχε στο βάθος του μυαλού της. Υπήρχε μάλιστα μια σκέψη να μοιραστούν στολές ή περιβραχιόνια στους πολίτες. Δεν έγινε ούτε αυτό. Είναι η γνωστή ελληνική ασυνέχεια των πραγμάτων. Αλλά σίγουρα οι Γερμανοί δεν περίμεναν αυτό το οποίο συνέβη. Δεν το περίμεναν. Πριν μπούμε στο κυρίως μενού της απόψινής εκπομπής και θα πρέπει να πω στους τηλεθέτες ότι υπάρχει ένα φωτογραφικό υλικό από το αρχείο του κυρίου Κώστα Μαμαλάκη, το οποίο για τον πολύ κόσμο, γιατί για ειδικούς, ιστορικούς, μελετητές ήταν ανοιχτό πάντα, αλλά για τον πολύ κόσμο και ιδίως για τις νεότερες γενιές θα το δουν για πρώτη φορά ενδεχομένως και θα ανακαλύψουν και γωνιές του Ηρακλείου εκείνης περίοδου. Πριν πούμε όμως αυτό, θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από την ηλικία των 9 ετών, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, επέλεξε να κάνει έρευνα γύρω από αυτά τα γεγονότα. Καταρχήν, από τι ορμόμενος. Στην ηλικία των 9 ετών παίζεις μπάλα, κρυφτό, κυνηγητό εκείνη την περίοδο. Τώρα δεν παίζεις ούτε αυτά. Παίζεις τάμπλετ, αλλά από τι ορμόμενος. Τα ερεθίσματα. Η Κρήτη είναι ένα νησί που πρέπει να είσαι πολύ τυφλός ή κουφός για να μην δεχτείς ερεθίσματα. Και είναι εποχές που μας χώριζαν λίγα χρόνια από τον πόλεμο. Επισκέψεις βετεράνων και Γερμανών που αναζητούσαν τα σπίτια όπου έμεναν ως στρατιώτες ή αξιωματικοί. Πολλά αντικείμενα επίσης. Πολλά αντικείμενα παντού, διάσπαρτα, σε δεύτερη χρήση. Δηλαδή, πυρομαχικά. Στις απόκριες γερμανικές στολές. Γλάστρες από κράνη. Ήτανε δηλαδή μια πληθώρα υλικού, τώρα πια έχει εξαφανιστεί. Έτσι, που αναγκαστικά, αν το έχεις και λίγο, το χούι, έτσι, σε οδηγεί σε δρόμους απίστευτους. Ως ορειβάτης βρήκα αεροπλάνα. Και δεν τα ανακάλυψα εγώ, ούτε υπέδειξαν. Ένας μύθος να βρεις ένα κομματιασμένο αεροπλάνο στον Ψιλορίτη, το οποίο ακόμα κατεβάζω βίδα-βίδα, ας το πούμε, έτσι. Μια σπαζοκεφαλιά να ανακαλύψει αυτό το υλικό. Δηλαδή, οι καμπάνες σε κριτικές εκκλησίες είναι, οι πολλές είναι από βόμβες, κομμένες. Είναι οι μύτες από τις βόμβες. Οι μαθητικές μας τσάντες ήταν βρετανικές τσάντες. Της περίοδου. Ακριβώς. Θυμάστε ποιο είναι το πρώτο εύρημα που ανακαλύψατε εσείς? Ναι, το πρώτο εύρημα ήταν ένα κουμπί. Κουμπί. Γερμανικό, σε μία κουνουπιέρα στο χωριό που είναι από αυτά τα κουμπιά που περιφερειακά της κουνουπιέρας ραβότανε για να είναι βαρύδι και να κρέμεται σωστά μια κουνουπιέρα. Το οποίο το έχω ακόμα. Το κουμπί όμως σας έβγαλε μια μεγάλη ιστορία από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Τα κουμπιά. Τα κουμπιά. Βρήκατε μέχρι και τα εργοστάσια παραγωγής, τη στόχευση που υπήρχε και πώς ερμηνευόταν και πάνω στη στολή ενός Γερμανού. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μάλιστα. Πείτε μου λιγάκι, πώς χοντρικά γίνεται η έρευνα? Μας έχετε φέρει και κάποιες φωτογραφίες. Η δική σας έρευνα ως ιστορικού ερευνητή. Ως παιδί ήμουν απλά ένας συλλέκτης άψυχων αντικειμένων. Είναι και το πιο συναρπαστικό, το να μαζεύεις τελικά. Από τα αντικείμενα όμως ξαφνικά οδηγείσαι στην πληροφορία. Εδώ έχουμε μια από τις φωτογραφίες σας λοιπόν. Αυτά είναι τα ευρήματα της μάχης της Κρήτης στο Τσαλικάκι, ας το πούμε. Διάσπαρτα σίδερα μιας δραματικής εβδομάδας μαχών, έτσι. Το Τσαλικάκι, δυτικά λοιπόν του Ηρακλείου. Από το αντικείμενο λοιπόν εδώ οδηγείσαι στην πληροφορία. Δηλαδή? Δηλαδή έρευνα, επιτόπια. Ζούσαν άνθρωποι. Υπάρχουν ημερολόγια στους στρατούς των εμπλεκόμενων. Και βρετανικά, και σκοτσέζικα, και αυστραλιανά, βεβαίως και γερμανικά. Και υπάρχουν και ατομικά ημερολόγια, δηλαδή σημειωματάρια στρατιωτών. Όλο αυτό το παζλ, όταν μάθεις να το ψάχνεις, να το βρίσκεις, ξαναγυρίζεις τα αντικείμενα και φτάνεις σε δεύτερη και τρίτη πληροφορία. Εδώ τώρα. Ναι, εδώ είναι ένα κορμό στην ουσία, έτσι. Είναι ένας κορμός ενός δέντρου όπου 65 περίπου χρόνια μετά από τη μαρτυρία ενός αντάρτη της ομάδας Πετρακογιώργη ότι με πυροβόλησαν από την τάδε κατεύθυνση
προς την τάδε κατεύθυνση και το δέντρο έφαγε τη σφαίρα, κατάφερα και βρήκα τη σφαίρα. Ενώ εξωτερικός ο κορμός δεν έδειχνε είχε κάτι. Είχε κλείσει εντελώς. Είχε κλείσει. Να η σφαίρα εδώ, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζετε να συλλέγεται στοιχεία σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη και το πράγμα γίνεται συναρπαστικότερο. Έτσι. Δηλαδή είναι σαν να ψαρεύεις με δίχτυα. Μάλιστα. Εδώ βλέπω ότι έχετε ανακαλύψει. Κοιτάξτε τι κρύβει το έδαφος στην επιφάνειά του απείραχτο. Απείραχτο. Δηλαδή αυτή η λακκούβα εδώ στα σφακιά μπορεί να έχει πλημμυρίσει 70 χειμώνες και να έχει στεγνώσει 70 χειμώνες. Ήταν η θέση που αμυνόταν ένας Αυστραλός. Μέχρι που σκοτώθηκε. Γιατί αυτή ήταν η μαρτυρία που είχα, την Ήμπρο σφακίων. Ερεύνησα την περιοχή και βρήκα τις σφαίρες του φεκιού του στο σημείο ακριβώς που μαχόταν. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε. Άρα, κάποια στοιχεία ακόμη και τώρα, φαντάζομαι πριν 5 χρόνια, είναι εξαιρετικά. Στο έδαφος. Στο έδαφος, εμφανή. Κάποια άλλα όμως στοιχεία, ενδεχομένως σπηλιές, οπλισμών κτλ., είναι πιο δύσκολο. Σαφώς. Έτσι, με το πέρασμα των χρόνων. Και με βάση διηγήσεις μόνο οδηγήστε εκεί και συνδυασμό ημερολογίων. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Και θέλω να σας ρωτήσω, ξεκινώντας, όλοι έχουμε μια στατική εντός εισαγωγικών αντίληψη για τη μάχη της Κρήτης. Λέμε ότι ξημερώματα της 20ης Μαΐου ξεκινάει το πανηγύρι. Προφανώς και με βάση και τα ιστορικά στοιχεία, μέρες νωρίτερα όλοι έχουμε πληροφορηθεί ότι οι μεν περίμεναν τους δε, οι δε ετοίμαζαν για τους μεν. Θέλω όμως να πάμε λίγο πιο πίσω. Θέλω να πάμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, πρώτων γεγονότων, πρώτου να ξεσπάσει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η Κρήτη, στην, ας το πούμε έτσι, προπαρασκευή μιας κατάστασης που θα οδηγεί σε πολεμική σύγκρουση, είναι αμέτωχη, έχουμε κινήσεις των αντιπάλων και σε τι βαθμό. Βέβαια. Στην Κρήτη δρούσαν δίκτυα κατασκοπίας και των δύο πλευρών. Το άξονος, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πέμπτη φάλαγγα, δηλαδή τους γερμανόφιλους, αναφέρομαι στους κατασκόπους. Και από την άλλη πλευρά, τη βρετανική πλευρά, ένα άλλο δίκτυο, εξίσου σημαντικό, το οποίο δρούσε μέσω της αρχαιολογικής υπηρεσίας, της βρετανικής. Αυτή είναι η παράδοση των Εγγλέζων. Έχουμε λοιπόν δύο δίκτυα στα λιοντάρια, στα καφενεία και στα εστιατόρια γύρω από τα λιοντάρια, άνθρωποι που πίνουν καφέ, ακούν συζητήσεις των ντόπιων, όπου οι συζητήσεις ήταν φουντωμένες. Και οι γερμανόφιλοι και οι αγγλόφιλοι. Ποιοι θα νικήσουν, ποιοι θα χάσουν. Τα δίκτυα αυτά κατέγραφαν πληροφορίες και κυρίως επεσήμαναν ανθρώπους που θα τους ήταν χρήσιμοι στο μέλλον. Ανθρώπους εννοείται που ενδεχομένως θα είχαν μελλοντικά θέσεις κλειδιά. Και είχαν. Σε αυτό που θεωρούσαν οι ίδιοι ως θέσεις κλειδιά. Για παράδειγμα, όταν μίλησα με έναν εξαιρετικό άνθρωπο του δικτύου των Βρετανικών υπηρεσιών από το Αμάρι Ρεθύμνης, τον Κώστα Παραδισανό, που τον ρώτησα, μα πώς σας βρήκαν στο Αμάρι οι Βρετανοί μέσα στην κατοχή και σας κάλεσαν στην αντίσταση. Ήταν και αυτού απορία. Ήταν μαθητής του Κοραή πριν τον πόλεμο. Ο Κοραής λοιπόν, ως ένα καλό ιδιωτικό σχολείο, έκανε τις γυμναστικές του επιδείξεις στην Κνωσό, στα αρχαία. Από τη Βίλα Ριάδνη λοιπόν κατέβαιναν αρχαιολόγοι Βρετανοί, επιφανείς αρχαιολόγοι, όπως ήταν ο Τζον Πέντλμπουρι, που ήταν κατάσκοπος και σκοτώθηκε στη μάχη της Κρήτης, στα Καμίνια. Κοίταζαν τους μαθητές, τους κουβέντιαζαν και επεσήμαναν από τη φυσιογνωμία, έτσι, ήταν φυσιογνωμιστές. Όχι καλογυμνασμένα παιδιά, κατά ανάγκη, σοβαρά παιδιά. Κρατούσαν σημείωση που έμεναν, από πού είναι οι γονείς τους, αν ξέρουν τον Ψιλορίτη, αν ξέρουν βεβαίως. Περάσαν τα χρόνια, μπήκε ο πόλεμος, ήρθαν οι πρώτοι Βρετανοί στο νησί με ασύρματο, χτύπησαν την πόρτα του Κώστα Παραδισανού, για παράδειγμα, στο μετόχι του, στο Αμάρι, και τον κάλεσαν στο βουνό. Άρα ξέραν πια με λεπτομέρειες πώς κινείται η κάθε οικογένεια. Ακριβώς. Αντιστοίχως,
και οι Γερμανοί κάναν τις ίδιες επιλογές. Η γερμανική πλευρά λειτουργούσε στην Κρήτη κυρίως μέσω αλληλογράφων, που ήταν ένα επάγγελμα που έχει εκλείψει πλέον, των σταφιδεργοστασιαρχών. Σαν να λέμε γραμματής σήμερα. Επίσης κάποιοι καθηγητές. Δηλαδή το προσάρμοζαν περισσότερο με τις δικές τους εμπορικές συναλλαγές που είχαν μεταγγίσει, έτσι. Ακριβώς. Άλλωστε ο αλληλογράφος είναι πολύγλωσσος. Επίσης κάποιοι καθηγητές. Εμπορική σχολή είχε κάποιους κατασκόπους. Λύκειο Κοραής είχε ένα γυμναστή. Άνθρωποι που με την κήρυξη του πολέμου εξαφανίστηκαν. Α, εξαφανίστηκαν. Και αργότερα τους εντοπίζουμε ως αξιωματικούς στη Θεσσαλονίκη, αεροφωτογράφους. Άρα έχουμε έναν χορό κατασκόπων και στην Κρήτη, να το πω έτσι εγώ τρομποτινά, πριν ξεκινήσει καν ο πόλεμος, που έχουμε προπαρασκευές, πληροφορίες και υλικό. Χαρτογράφοι. Άρα η Κρήτη θεωρείται ένα από τα σημεία γεωγραφικά κλείδη στη Μεσόγειο. Σαφώς. Έτσι. Σαφώς. Δεν μετατρέπεται λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων και της εξελίξης είτε στην Αφρική, είτε στη Μέση Ανατολή, είτε στην Ευρώπη. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κλίμα εκείνης περίοδου. Έχουμε και αντιστοιχήσεις πολιτικές στην Κρήτη προπολεμικά. Θέλω να πω δηλαδή με δεδομένο ότι η χώρα διέρχεται πολιτικά μια έντονη περίοδο ανεξάρτητα από τη δικτατορία Μεταξά και προ αυτής καταρχήν έχει προκύψει ένας εθνικός και πολιτικός διχασμός. Αυτό έχει σχέση με το πώς στοιχήθηκαν άνθρωποι πάνω στο νησί βοηθώντας τη μία ή την άλλη πλευρά. Βέβαια. Α, έχει. Βέβαια. Παρότι ο βενιζελισμός εδώ ήταν κατά 90% ήταν σαρωτικός, έτσι, υπήρχε και η άλλη πλευρά, η οποία είχε ταλαιπωρηθεί στο Μέσο Πόλεμο από τους βενιζελικούς. Άρα υπέβοσκαν τάσεις για ρεβάνς από πριν. Οι γενικεύσεις όμως είναι λάθος. Δηλαδή, οι γενικεύσεις είναι λάθος, σωστή επίσης. Δηλαδή, βασιλόφρονες Κρήτες έδρασαν πατριωτικά. Δεν θεωρήθηκαν άνθρωποι του Κάιζερ, φίλοι. Οι γενικεύσεις είναι πολύ επικίνδυνες. Τις προσέχουμε. Πάμε λίγο πριν ξεσπάει ο πόλεμος. Έχουμε την μεγάλη εποπία στα βουνά της Ηπείρου και εντός αλβανικού εδάφους. Κάποια στιγμή όμως αλλάζουν τα δεδομένα όταν οι Γερμανοί αποφασίζουν να εξαπολύσουν τη δική τους αερινή επίθεση. Έχουμε πληροφορίες για το τι συμβαίνει στην Κρήτη την ίδια στιγμή, την ίδια περίοδο. Την περίοδο που αρχίζουν οι Γερμανοί να κατεβαίνουν προς την Ελλάδα. Δεν έχουν σπάσει ακόμη. Δεν έχουν μπει στην Ελλάδα. Έχουμε πληροφορίες. Λίγα πράγματα. Η Κρήτη αγωνιά να μαζέψει τα παιδιά της πίσω. Τους ένστολους. Οι οποίοι κατεβαίνουν ασύντακτοι με τα πόδια. Και άντε να φτάσουν Πελοπόννησο. Μετά, Καΐκια. Βομβαρδισμοί εντωμεταξύ. Σποραδικοί βομβαρδισμοί στην αρχή. Έχουμε απώλειες. Στη Μήλο. Έχουμε βομβαρδισμούς πλωτών μέσα. Με φαντάρους μας μέσα. Άρα η Κρήτη αγωνιά να μαζέψει τα παιδιά της αυτή την περίοδο. Υπάρχουν καπνοί από τον πόλεμο, αλλά η προτεραιότητα δεν είναι πρώτη στο νησί. Όταν σπάει το μέτωπο λοιπόν, το κυρίως, και έχουμε και τη συνθηκολόγηση, το κυρίως μέλημα είναι η επιστροφή των κρητικόπουλων στο νησί. Βεβαίως δεν επιστρέφουν όλοι, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αντιστοίχως, αρχίζει να διαφαίνεται προπαρασκευή για του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η Κρήτη. Το νησί ξαφνικά γέμισε συμμαχικές δυνάμεις, οι οποίες στρατοπέδευσαν στους τομείς Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων, αλλά και στη Μεσαρά. Δηλαδή στον Κόκκινο Πύργο αποβιβάστηκαν βρετανικές δυνάμεις, οι οποίες στην περιοχή της Φεστού στρατοπέδευσαν και όταν κηρύχτηκε ο πόλεμος, εννοούμε η γερμανική επίθεση, όδευσαν προς το Ηράκλειο. Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η εικόνα. Θέλω να κάνουμε την πρώτη διακοπή και μετά θέλω μέσα από το δικό σας αρχείο, σιγά σιγά, βλέποντας φωτογραφίες, βλέποντας και κατασκόπους εκείνης περίοδου, ακριβώς, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι ακόμη καλύτερα. Ήθελα απλά να κάνουμε ένα πρώτο γενικό εντοπισμό για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές ότι η εκπομπή απόψε πάει λίγο διαφορετικά από το αναμενόμενο. Δεν είναι μια κινηματογραφική προβολή, ούτε μια επαιτειακή προβολή. Προσπαθεί να αξίσει κάτω και από τον πάτο ακόμη 75 χρόνια πίσω.
Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι απόψε συνομιλούμε και προσπαθούμε να ξεφυλίσουμε 75 χρόνια πίσω την ιστορία από τη μάχη της Κρήτης με τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, μέσα από υλικό της προσωπικής του συλλογής, ως ιστορικού ερευνητή, άλλοτε βεβαίως επιμελητής στον τομέα της νεότερης ιστορίας στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Κύριε Μαμαλάκη, να δούμε ένα σώμα φωτογραφιών και ειδήσεων όμως ταυτόχρονα εκείνης περίοδου. Το προπολεμικό κλίμα το οποίο συζητάγαμε, την κατασκοπία. Αν είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ πάρα πολύ, και να δούμε τι σχόλια έχουμε. Λοιπόν, τα πρώτα σύννεφα του πολέμου. Είμαστε μπροστά στην ομαρχία, οι αρχές του τόπου, στρατιωτικός διοικητής, αλλά βλέπουμε και έναν Νεοζηλανδό, ο οποίος επιθεωρεί στην ουσία τις στρατιωτικές δυνάμεις, παρότι οι Νεοζηλανδοί υπήρχαν στα Χανιά, όχι στο Ηράκλειο. Σωστό. Αστυνομική διοίκηση. Τον πρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας, τον Ηλιάδη, με το παπηγιόν, και το σωματοφύλακά του, με την κριτική στολή, το Βαρδάκι. Κάτι σοβαρεύει λοιπόν ξαφνικά. Ας σημειωθεί ότι ανάμεσα στους έμπιστους αξιωματικούς και συνοδούς των επισήμων, που είναι ο χωροφύλακας αξιωματικός με το χέρι στη ζώνη, ο Κονδυλάκης, εκτελέστηκε με τους 62 μάρτυρες αργότερα το 42 σε σημασμένος ένθερμος αντιγερμανός. Έχει ήδη επισημανθεί και είναι στη λίστα. Εικονίζεται λοιπόν εδώ δίπλα στον Ηλιάδη και δίπλα στο στρατιωτικό διοικητή. Φωτογραφία, επαναλαμβάνουμε, μπροστά από την ομαρχία. Προπολεμική. Προπολεμική. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Λοιπόν. Λιοντάρια. Τα κατοχικά λιοντάρια. Τα κατοχικά λιοντάρια. Ακριβώς. Και... Το ζαχαροπλαστείο Ρενγκινάκι όμως είναι αυτό που βλέπουμε. Στην οδό Δεδάλου βλέπετε γκρεμισμένο κτίριο βέβαια από το βομβαρδισμό. Δίπλα. Θα τα δούμε μετά πιο αναλυτικά. Όμως, στο ζαχαροπλαστείο Ρενγκινάκι. Ναι, είναι το κέντρο των ζυμώσεων, να το πω εγώ σικ. Ακριβώς. Όπου οι αστεί Ηρακλειώτες, μικροαστεί και μεγαλοαστεί, έτσι. Πίνουν τον καφέ τους, το τσάι τους και συζητούν. Και δίπλα τους, Βρετανοί με πολιτικά ρούχα καταγράφουν τις συζητήσεις. Προσπαθούν δηλαδή να εισπράξουν το κλίμα, αν είναι περισσότερο φιλοσυμμαχικό, αντιγερμανικό ή φιλογερμανικό. Και από ποιους. Και από ποιους. Ακριβώς. Άρα κάνουν κανονική δουλειά οι πράκτορες, οι Βρετανοί, οι κατάσκοποι, ας τους πούμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Ο καλύτερος αρχαιολόγος που έχει περάσει πιθανόν από την Γνωσό. Ο Τζον Πέντλμπουρι ήταν στα πόδια του Evans, επιμελητής. Λογαγός υποκάλυψη των μυστικών υπηρεσιών. Οι Βρετανοί έχουν αυτή την παράδοση. Δηλαδή... Ξέρετε, σας ακούνε ενδεχομένως και κάποια νέα παιδιά. Άρα δεν είναι μια απλή οδός, πρέπει να πω. Ακριβώς. Και δεν είναι ένας απλός αρχαιολόγος. Πετυχημένος αρχαιολόγος βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά έχει και μια δεύτερη ιδιότητα. Ακριβώς. Αλλά να διευκρινίσουμε ότι κατάσκοπος δεν σημαίνει κακός άνθρωπος. Έτσι. Είναι κατάσκοπος υπέρ ημών και της Μεγάλης Βρετανίας. Εκείνη την περίοδο όπου συμπλέαμε. Οι Βρετανοί λοιπόν στην παράδοσή τους έχουν αυτό το πάντρεμα. Εξερευνητής, εθνολόγος, αρχαιολόγος, κατάσκοπος. Εξού και ο Λόρενς της Αραβίας. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ο Λόρενς της Κρήτης, για παράδειγμα. Το έλεγαν οι ίδιοι. Α, το έλεγαν οι ίδιοι. Ο Πέντλμπουρι, λοιπόν, ή Πετλέμπουρι, όπως το λέγαμε εμείς εδώ στην Κρήτη, μονόφθαλμος, είχε ένα γυάλινο μάτι, φίλος των όπλων, είχε ένα μπαστούνι το οποίο είχε ξύφος μέσα, το οποίο το επεδείκνυε στους Κρήτες, βέβαια, οι οποίοι λάτρευαν τα όπλα. Φορούσε κρητική στολή. Γνώριζε τα βουνά όσο κανείς ξένος εκείνη την περίοδο. Δικτυώθηκε με καταπληκτικούς Κρήτες, αρχηγούς οικογενειών, τους έφερε σε επαφή μεταξύ τους, τους οργάνωσε, θα μπορούσε κανείς να πει. Πετρακογιώργης, Δραμουντάνης από τα Νόγια, Γρηγοράκης ή Σατανάσα τον Κρουσόνα, είναι στο δίκτυο του Πέντλμπουρι, πριν τον πόλεμο. Άρα έχει κάνει την αναγκαία προπαρασκευή. Εξού και η φωτογραφία τώρα. Ο Λόρενς της Κρήτης. Αυτή η φωτογραφία έπεσε στα χέρια των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και με αυτή τη φωτογραφία τον αναζητούσαν να τον βρουν. Είχε σκοτωθεί στα Καμίνια 21 Μαΐου, προσπαθώντας να διαφύγει προς τον Ψιλωρίτη.
Και μάλιστα η λεζάντα της φωτογραφίας των Γερμανών έλεγε «Der Geist von Kreta», το φάντασμα της Κρήτης. Η πληροφορία ότι είναι νεκρός για τους Γερμανούς διασταυρώθηκε μέρες αργότερα. Ναι, ναι. Άρα υπήρχε μία αναζήτηση. Και άλλη μία γερμανική γκάφα. Τον σκότωσαν. Ναι, σωστά. Θα μπορούσε για αυτούς να είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο, εάν και εφόσον. Ωστόσο, λέτε ότι με αυτή τη φωτογραφία τον αναζητούσαν. Αυτή που βλέπουμε εδώ. Το γερμανικό δίκτυο λοιπόν λειτουργούσε και αυτό σωστά. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ανασκαφές. Στο Λασίθι. Κρήτες, Βοσκοί και ο Πέντλμπορι. Επίσης, φαίνεται στο βάθος, πίσω από τους όρθιους. Ο λοχαγός υποκάλυψην. Ασκείται. Ένστολος πλέον. Η Βίλα Αριάδνη. Η Βίλα Αριάδνη, λοιπόν, είναι το σπίτι του Σερ Άρθουρ Εύανς, έτσι, του αρχαιολόγου. Ο Πέντλμπορι ζει εκεί. Κέντρο συναντήσεων κάποια περίοδο, αλλά στις δύσκολες μέρες πριν τον πόλεμο το κέντρο συναντήσεων ήταν η ηλεκτρική. Ήταν η ηλεκτρική. Ακριβώς. Α, μάλιστα. Ένα από τα πρόσωπα που έπιναν τσάι λοιπόν στο Ρενγκινάκι το ζαχαροπλαστείο ήταν ο Μιχαλάκης. Αργότερα άλλαξε το παρατσούκλι του γιατί το Μιχάλης το πήρε ο Πάτερ Κλιφέρμορ, οπότε μετατράπηκε σε Σύφης, ο Σύφης. Ο Σύφης λοιπόν είναι ένας λοχαγός της αγγλικής κατασκοπίας, ο Ραλφ Στόκμπριτζ, ο επικεφαλής αργότερα του δικτύου της Intelligence Service. Η καριέρα του συνέχισε στην MI6. Α, μάλιστα. Μέχρι που τον γνώρισα. Μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος, ο Μιχαλάκης στο Ηράκλειο, στη διοίκηση, ήταν ο εικονιζόμενος. Μάλιστα. Ο Μιχαλάκης που έγινε Σύφης, ακριβώς. Ξαφνικά με το που κηρύσσεται ο πόλεμος, αποκαλύπτεται. Ναι. Και που αναχώρησε με τα στρατεύματα, να τον εδώ. Σε μεγάλη ηλικία πια. Το ίδιο μάτι όμως, έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο μάτι. Και ωραιότερα κριτικά δεν έχω δει σε κείμενο από ξένον άνθρωπο από τη γραφή του. Κριτικά. Πείτε μου κάτι, έδινε κανονικό ραπόρτο του τι γινόταν προπολεμικά. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Το πρόσωπο κλειδί εκείνη την εποχή που τον βοήθησε να διευκρινιστούν πράγματα ήταν ένας Μιγάδης Ηρακλειώτης, Γιώργιος Μιγάδης. Mm-hmm. Αντιστασιακή. Ο ίδιος εμφανιζόταν ως κριτικός. Δεν μιλούσε ποτέ. Δεν μιλούσε ποτέ. Μάλιστα. Ήταν ο φίλος, απλά που καθόταν. Πολλές φορές καθόταν πολύ κοντά στον Πέντλμπορι, αλλά ποτέ δεν μίλησαν. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Ναι. Η καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας, η Βιενέζα Μυρό Μπάριτς ή Μυρονία Μπάριτς από την Αυστρία, η οποία ήταν αλληλογράφος πριν τον πόλεμο και αργότερα στην εμπορική σχολή δίδασκε γερμανική γλώσσα με αιμονή στην καλλιγραφία και με την πένα, πολύ αυστηρή φαίνεται. Αυστηρή. Και μέσα στην κατοχή, εξού και η φωτογράφηση που είναι μπροστά στον Άγιο Μινά, οι Γερμανοί ίδρυσαν ένα Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας όπου εκπαίδευαν ταχύρυθμα μαθητές προκειμένου να τους πάρουν στις γερμανικές υπηρεσίες. Η Μυρό Μπάριτς λοιπόν λειτουργήσε ως καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας, μεταφράστρια στην γερμανική κομμαντατούρ, δηλαδή το γραφείο της μέσα στην κατοχή ήταν η νομαρχία Ηρακλείου. Δεν πρόδωσε ποτέ κανένα. Λειτουργούσε όμως ως άνθρωπος των Γερμανών από πριν τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου. Μετά τον πόλεμο παρέμεινε στο Ηράκλειο και έκανε μάθημα γερμανικών. Μάλιστα. Κανείς δεν ήξερε όμως τα ρεπόρτα που έστελνε πριν τον πόλεμο στη Γερμανία. Κανείς δεν το ήξερε. Ακριβώς. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Καρτερός. Πριν τον πόλεμο, γυμναστής. Ο Ρενέ Πάλιχ είναι ένας Ελβετός συστηνόταν, αλλά ήταν Γερμανός κατάσκοπος. Καθηγητής. Αυτή η φωτογραφία είναι λοιπόν στην ακτή του Καρτερού. Έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και είναι φωτογραφία που λήφθη από μαθητή του Κοραή, που έβγαλε τον καθηγητή του φωτογραφία. Ο Ρενέ λοιπόν Πάλιχ, καθόλου Ελβετός, με την κήρυξη του πολέμου έφυγε και κατατάχθηκε στο γερμανικό στρατό ως αξιωματικός. Εξαφανίστηκε δηλαδή με την κήρυξη του πολέμου. Άρα μας δίνεται μια εικόνα, προφανώς δεν μπορούμε να τα δούμε όλα απόψε,
του τι συμβαίνει λίγο πριν τον πόλεμο και με το ξέσπασμα ακριβώς του πολέμου. Όπου περισσότερο αυτοί που λειτουργούν ως Γερμανοί πράκτορες, έχοντας στήσει το όποιο δικό τους δίκτυο, φεύγουν. Οι υπόλοιποι παραμένουν εδώ ή φεύγουν, ενώ από τους Βρετανούς πράκτορες. Όσοι έφυγαν, όπως ναι, ο Πάτρικ Λιφέρμορ, ήταν στην διοίκηση Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της μάχης. Στον Κατσαμπά ήταν το αρχηγείο, δεν υπήρχε γραφείο, σε μια σπηλιά. Σωστά. Αναχώρησε με τα βρετανικά στρατεύματα από το λιμένο βραχίωνα Ηρακλείου 28 Μαΐου, που έφυγαν όλες οι δυνάμεις, δηλαδή διαρκούσεις της μάχης. Αποφάσισαν ότι ο πόλεμος χάνεται και έφυγαν. Ήλθε ξανά μέσα στον πόλεμο. Μάλιστα. Πολλές φορές. Ναι, πολλές εντάξει. Φορές. Ας περάσουμε λίγο στη μάχη, στο σημείο αυτό, μέσα από το δικό σας αρχιακό υλικό. Μια μάχη που βεβαίως τα μεγάλα κέντρα είναι Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά. Έχει ιδιαιτερότητες. Διάβασα ένα κείμενό σας ότι κάθε Μάιο αυτοί που ξέρουν σωπαίνουν. Δεν είναι ούτε πομπόδεις παράτες, παρελάσεις και εκδηλώσεις. Το λέτε και για τους, και για τα συμμαχικά στρατεύματα και για τους κριτικούς, τους απλούς λαϊκούς ανθρώπους. Λέτε ότι περισσότερο ενδοσκοπούν. Είχε ιδιαιτερότητες. Χάθηκαν πολλά παιδιά καταρχήν. Πολλά παιδιά. Πείτε μου καταρχήν για αυτή τη φωτογραφία. Είναι η μέρα ξεγνιασιάς πριν την γερμανική επίθεση, όπου Έλληνες τους βλέπουν από τα κράνη, τα ελληνικά. Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί, που είναι συγκεκριμένοι, παίρνουν το πρωινό τους μαζί. Η φωτογραφία αυτή είναι κάπου στη Σούδα. Ωραία. Χρονιά. Για μιλήστε μου λίγο για τις ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες είναι ότι ξαφνικά το νησί γέμισε από αλόκοτες κουλτούρες, Σκοτσέζους, Μαωροί, Νεοζηλανδούς, Αυστραλούς, Κύπριους στρατιώτες των Βρετανικών στρατό, σε μονάδες εξαντλημένες, με πολύ λίγα πυρομαχικά, άλλες ήρθαν από την Παλαιστίνη, άλλες από την Αλεξάνδρεια, άλλες υποχωρώντας από τη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν μια κατάσταση απελπιστική, έτσι, όπου δημιουργήθηκαν στρατόπεδα, έμπεδα, με δυσκολίες στις επικοινωνίες mm-hmm. μονάδες. Σκεφτείτε ότι την πτώση των Χανίων οι συμμαχικές δυνάμεις του Ηράκλειου την μάθαν από ασύρματο από την Αφρική. Ναι. Είχαν διακοπεί οι επικοινωνίες μεταξύ Ηρακλείου και Χανίων. Α, την πληροφορήθηκαν λοιπόν μέσω Αφρικής. Μέσω Αφρικής. Μέσω Αφρικής. Μάλιστα. Διάβασα σε αυτό το άρθρο σας ότι οι δύο συνέες γενιές αγνοούν τις πολύ σκληρές οδομαχίες που έγιναν, για παράδειγμα, στο Ηράκλειο. Η γενική εικόνα είναι ότι το θέρετρο των μεγάλων μαχών είναι Πέριξ των Χανίων, τα Χανιά και τέλος. Εσείς λέτε ότι ναι, είναι, αλλά είχαμε σκληρές οδομαχίες και στο Ηράκλειο. Και όχι μόνο πάνω στα τείχη. Ας το πούμε αλληγορικά. Την παράσταση έχουν κλέψει τα Χανιά, διότι είναι εκεί τα μεγάλα νεκροταφεία, πρώτον. Γίνονται οι εκδηλώσεις μεγάλες εκεί, δεύτερο. Είναι το Μάλεμε, το οποίο ήταν η Αχίλλειος Τέρνα, mm-hmm. κακά τα αστεία. Είναι οι τρομερές μάχες του Γαλατά, όπου αντιπιτίθενται οι σύμμαχοι και διώχνουν έξω από το Γαλατά τους Γερμανούς. Όμως ο κόσμος, μη διαβάζοντας, αγνοεί τι έγινε Ρέθυμνο και Χανιά. Εδώ έχετε μια φωτογραφία από βομβαρδισμό, πρέπει να πω. Ακριβώς. Έτσι. Ναι, ναι. Ας σημειωθεί ότι οι πόλεις αδειάζουν πριν τη γερμανική επίθεση. Δηλαδή, άνθρωποι σε σειρές περπατάνε και απομακρύνονται προς Αρχάνες, προς Μαλεβίζη, έτσι ώστε να γλιτώσουν αυτό που ξέραν ότι θα ακολουθήσει. Το τι γίνεται λοιπόν μέσα στις πόλεις, το ξέρουν πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Αυτοί που πολέμησαν και κάποιοι που αδυνατούσαν να φύγουν. Να μετακινηθούν. Σωστά. Στο Ηράκλειο λοιπόν έχουμε οδομαχίες, που είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Έτσι εξηγείται πως ο Τζουλάκης έχει σκοτωθεί πολύ κοντά στα λιοντάρια. Σκοτώθηκε από ρηπή Γερμανού αλεξιπτωτιστή, ο οποίος ερχόταν από την Καλοκαιρινού προς το κέντρο. Ανέβαινε λοιπόν την Καλοκαιρινού. Ομάδες. Σχηματικά το λέμε. Στην ουσία δεν ανέβαινε, αλλά ας πούμε ανέβαινε. Όπως το λέμε στην σημερινή έκφραση. Και οι οδομαχίες απόθυσαν τους Γερμανούς ξανά έξω από τα τείχη. Να πούμε και ότι τα βενετσιάνικα τείχη, τα ενετικά τείχη, χρησιμοποιήθηκαν ως αμυντικά τείχη στη μάχη της Κρήτης το 1941. Είναι η τελευταία φορά, και ας είναι η τελευταία,
που αυτά τα έργα χρησιμοποιήθηκαν από αμυνόμενους. Mm-hmm. Δηλαδή, Χανιόπορτα και η καινούρια πόρτα ήταν σημεία μαχών. Πείτε μου κάτι, όταν λέτε είχαμε οδομαχίες στο Ηράκλειο σκληρές και μάλιστα αποτίθηκαν και εκτός τυχόν οι Γερμανοί ελκυστοντιστές. Θέλω να πείτε δηλαδή ότι φτάνοντας μέχρι το κέντρο τους ξαναγύρισαν πίσω. Ακριβώς. Ποιοι δίναν τις μάχες εντός Ηρακλείου? Πολίτες. Πολίτες. Χωροφύλακες. Ναι. Απόστρατοι αξιωματικοί και μονάδες του στρατού των Βρετανών. Mm-hmm. Υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα σώματα των Βρετανών εντός του Ηρακλείου? Ναι, ήταν η μονάδα Argyle and Sutherland, όπως η μονάδα Yorks and Lancs. Οι Σκοτσέζοι ήταν στο αεροδρόμιο. Ναι. Εκεί είχαμε άλλες φωνικές μάχες. Σφαγές. Σφαγές. Τι εικόνα, τι πληροφοριακό υλικό έχετε από τις οδομαχίες αυτές στο Ηράκλειο? Καταρχήν υπάρχουν ημερολόγια. Δηλαδή οι Γερμανοί συζητάνε μέχρι σήμερα τις μάχες των συσσιτίων. Και αναφέρομαι στα σημερινά συσσίτια καλοκαιρινού, δηλαδή στον Άγιο Δημήτριο. Επίσης την πανολεθρία που πάθαν εκεί που είναι ο λιμενοβραχίωνας Ηρακλείου, εκεί που ξεκινάει. Ναι. Οδός Μαρινέλη. Α, μάλιστα. Οι πολίτες εκεί κατέσφαξαν Γερμανούς και υπάρχει και φωτογραφικό αρχείο. Στα ουρητήρια στο Μόλο, πιστεύω ο λοχαγός Μαρινέλης με μια μικρή ομάδα, από τα παράθυρα των ουρητηρίων πετούσαν χειροβομβίδες μέχρι που δεν έμεινε κανείς αλεξιστοτιστής. Άρα λέτε ότι οι οδομαχίες είναι τόσο σκληρές που πανικοβάλλουν τους Γερμανούς αλεξιστοτιστές που περισσότερο φανταζόντουσαν ότι θα κάνουν ένα περίπατο μες στην πόλη. Ακριβώς. Γι' αυτό και αποσύρονται εκτός πόλης, ενημερώνονται από τους Γερμανούς οι αρχές ότι η πόλη θα βομβαρδιστεί. Και η πόλη έγινε, όπως λέμε, ταψί. Μάλιστα. Εδώ τι βλέπουμε? Θρακιώτες στρατιώτες. Θρακιώτες. Στην Κρήτη ήρθανε 300 Ευρύτες από τον Εύρο. Mm-hmm. Αγύμναστα παιδιά. Ήρθανε μέσω ναυπλίου στο νησί, στη Σούδα και οδηγήθηκαν στον τομέα Ηρακλείου. Στην αρχή στο Κακοόρος και αργότερα στο Μασταμπά. Αυτά τα παιδιά τα γύμναστα πολέμησαν στη μάχη της Κρήτης. Λέτε λοιπόν ότι 300 στρατιώτες με καταγωγή του Εύρου. Από τον Εύρο έρχονται αρχικώς εκτός Ηρακλείου και στη συνέχεια στην περιοχή του Μασταμπά εγκαθίσταται. Και στο Κακοόρος. Και δίνουν μάχες. Έχουμε πληροφορίες, παρακαλώ αν μπορούμε να επιστρέψουμε στην προηγούμενη φωτογραφία, για την τύχη αυτών των ανθρώπων, των 300. Ναι. Ξέρουμε τι απώλειες, αν υπήρξαν απώλειες? Βεβαίως. Είχαν πολλές απώλειες και έχουμε όλους τους καταλόγους. Το ανακαλύψαμε συμπτωματικά πριν από λίγα χρόνια, διότι ένας Ευρύτης, mm-hmm, αξιωματικός της αστυνομίας αναζητούσε την τύχη του θείου του, του Θεοφάνη Δημοσχάκη. Α, ο άλλοτε υπαρχηγός, αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Δημοσχάκης, αναζητούσε το θείο του. Ακριβώς. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε για κανένα από αυτά τα παιδιά τι πόγιναν. Όμως η έρευνα οδήγησε σε επιζώντες που ζουν τώρα, mm-hmm, στον Εύρο Ευρύτες, σε ημερολόγια τα οποία εκδόθηκαν από την Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, μαρτυρίες πολλές και φωτογραφικό υλικό. Τα παιδιά που πιάστηκαν εχμάλωτοι κλείστηκαν στο Καπετανάκιο. Τότε ένα γιαπί, ένα ατελείωτο κτίριο που προοριζόταν για γυροκομείο πριν γίνει σχολείο. Από εκεί οδηγούνταν σε αγκαρίες στο αεροδρόμιο και οπουδήποτε αλλού. Μετά τους έστειλαν στη Διασπορά οι Γερμανοί σε χωριά υπό επιτήρηση και δούλεψαν σε αγροτικές εργασίες. Στη Μεσαρά. Πολλοί. Και όταν βρήκαν οι Γερμανοί την ευκαιρία που ήταν ίσχυες οι θάλασσες, είχαν και κάποιο μέσο πλωτό, τους γύρισαν πίσω στην πατρίδα τους, συντεταγμένα με τα paybook τους και γύρισαν στα σπίτια τους. Άρα έχουμε 300 στρατιώτες με καταγωγή από τον Εύρο που, βεβαίως, μετέχουν στη μάχη της Κρήτης, μετέχουν στις οδομαχίες του Ηρακλείου και που μόλις πριν από λίγα χρόνια μαθαίνουμε για αυτή τη μαζική τους συμμετοχή. Όταν γνώρισα έναν από αυτούς, μιλήσαμε από τηλεφώνου, δύο πράγματα μου είπε. Το πρώτο ήταν ότι, ρε φίλε, στείλε μου μια πέτρα από την Κρήτη. Και το δεύτερο είναι, με ρώτησε, τι πώς είναι ο Μπετινάκης. Τι λέτε? Του λέω, εκτελέστηκε. Μου είπε, ξέρεις, αυτός με ένα άλογο, ο Μπετινάκης, αυτός μας έβγαλε από μια χαράδρα. Ήμασταν χωρίς διοίκηση. Και αυτός μας έβγαλε από τη χαράδρα. Η φωτογραφία του Μπετινάκη υπάρχει σε σπίτια στον Εύρο. Υπάρχει σε σπίτια στο Ηράκλειο.
Βλέπω συγκινήστε περιγράφοντας. Θυμώνω. Θυμώνετε. Γιατί θυμώνετε? Γιατί... Θα μου πείτε βέβαια και μόνο αυτό που είπατε για τη φωτογραφία, ότι υπάρχει στον Εύρο και δεν υπάρχει, ναι, σε σπίτια στο Ηράκλειο. Και βεβαίως η περιγραφή ότι είναι ακέφαλα από διοίκηση τα περισσότερα σώματα, ομάδες, στρατιωτών. Θα σας δώσω μια πληροφορία για την... Αυτό συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ θυμάμαι την επιστράτευση του 1974. Ας πάμε όμως το 1941. Το 1941 δεν συζητάω για ποιοι Έλληνες αξιωματικοί κρυβόταν την ώρα της μάχης. Υπήρχαν δεκάδες περιπτώσεις ομάδων στρατιωτών, συνδεταγμένων, που ζητούσαν όπλα και τους παραδόθησαν όπλα χωρίς αορτήρα και μέσα στο γράσο. Οι μάχες στην Πάνω Ελλάδα ήταν από τον Απρίλιο. Στα Χανιά από το πρωί της 20ης Μαΐου, στο Ηράκλειο το απόγευμα, τα παιδιά παρέλαβαν όπλα με γράσο, που για να κάνεις λειτουργικό ένα όπλο με γράσο θες ένα τρίωρο έως τετράωρο. Άρα αυτές ήταν και οι συνθήκες με τις οποίες καλούνταν. Το λαϊκό στοιχείο. Το λαϊκό στοιχείο, ανοργάνωτο, ναι, ενθουσιώδεις άνθρωποι, πολλές ομάδες. Με προσωπικό οπλισμό φαντάζομαι. Με προσωπικό οπλισμό ή χωρίς οπλισμό, τριμελείς, πενταμελείς ομάδες, ένας από τους πέντε ίσως κάποιο όπλο, οι υπόλοιποι εξοπλιζόταν αργότερα από λάφυρα που παίρνανε και αυξανόταν ο οπλισμός. Οι μαρτυρίες που έχω από την περιοχή του Σκαλανίου, στο πούμε, είναι ότι κατεβήκανε με κυνηγετικά όπλα. Ο διοικητής που σκοτώθηκε στον τομέα Κοκκίνη Χάνη, όπως πρόσφατα μου είπε ένας με μια πολύ ωραία έκφραση, είχε φάει σκαγιά. Είχε πυροβοληθεί με κυνηγετικό όπλο. Και ετάφη στην Επισκοπή Παιδιάδας. Μάλιστα. Ένας Γερμανός διοικητής. Πάμε, παρακαλώ πολύ. Οι Σκοτσέζοι στο Ηράκλειο, παραμονή της μάχης της Κρήτης. Οι Σκοτσέζοι τα έδωσαν όλα στο αεροδρόμιο. Μια πολύ σκληρή μονάδα από το 18ο αιώνα στο Βρετανικό στρατό, που οργανώθηκε και έλαβε ονομασία Black Watch, δηλαδή η Μαύρη Φρουρά, με τρομερή δράση και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει μέχρι και σήμερα αυτή η μονάδα. Mm-hmm. Στρατοπέδευσε στη σημερινή ΣΕΑΠ. Τότε δεν υπήρχε ΣΕΑΠ, ήταν το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, με νύχια και με δόντια, κράτησαν το αεροδρόμιο γερά, όπως λέμε. Τι αναφέρουν από την έρευνα που έχετε κάνει τα αρχεία για το αεροδρόμιο ειδικά? Πρέπει να ήταν πολύ σκληρή η μάχη, πέρα από τους βομβαρδισμούς, έτσι? Οι Άγγλοι δεν είχαν αεροπορία στην Κρήτη. Υπήρχαν 2-3 μικρά διπλάνα, τα οποία όμως έκαναν καλή δουλειά. Διότι ήταν αργοκίνητα, άρα ήταν πιο ευέλικτα στις στροφές τους. Όμως δεν υπήρχε προσωπικό να τα ανεφοδιάζει. Έτρεχαν λοιπόν αυτοί οι Σκοτσέζοι και ανεφοδίαζαν αυτά τα gladiators, mm-hmm, τα αεροπλάνα. Κάποια στιγμή τελειώσαν και τα καύσιμα. Πάμε σε μία διακοπή και επιστρέφουμε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε, 75 χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης, με τον κύριο Κώστα Μαμαλάκη, ιστορικό ερευνητή. Και βεβαίως δεν περιοριζόμαστε, από ό,τι έχετε αντιληφθεί, στεγνά στα της μάχης εκείνου του κολλασμένου δεκαημέρου, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι γι' αυτό έχουν ακουστεί, έχουν γραφτεί και θα συνεχίσουν βεβαίως. Ο κ. Μαμαλάκης έχει υποσχεθεί ότι θα έχουμε μια άλλη εκπομπή αργότερα, αλλά θέλουμε να πάμε ξεκινώντας από το πριν, κατά κυρίως το τι συνέβη επ' αφορμή αυτής της σκληρότατης μάχης και τις μεγάλες απώλειες των Γερμανών στο μετά. Θα δείτε. Να μείνουμε λίγο ακόμη. Παρακαλώ πολύ να πάμε στις επόμενες φωτογραφίες από το αρχείο πάντα του κυρίου Κώστα Μαμαλάκη. Εδώ βλέπουμε βεβαίως έτσι εικόνες μετά τη μάχη. Μία από τις επιχειρήσεις. Προφανώς με νεκρούς. Ο πόλεμος, αυτή είναι η εικόνα του. Δεν είναι ωραιοποιημένη ούτε αμερικανοποιημένη, να το πω έτσι, ο Σέιλι Λόιντ. Προχωρούμε. Λοιπόν. Ταγματάρχης του Τζουλάκης. Ας είναι καλά η καφετέρια που τον μάθαμε. Για σταθείτε λίγο εδώ λοιπόν στην προσωπικότητα αυτή. Βενιζελικός αξιωματικός, με πολύ καλή καριέρα. Έκανε ό,τι κάνουν οι Έλληνες όταν σηκώσουν τα μανίκια τους. Έτσι δηλαδή.
αμυνότανε λίγο πριν τη διοίκηση των ελληνικών δυνάμεων, που είναι εκεί που σήμερα είναι η Evans, τα πολυκαταστήματα. Χτύπησε λοιπόν τους Γερμανούς από το σημείο που, τι να λέμε τώρα, το σημείο που ήταν η καφετέρια ή το σημείο που είναι το άγαλμά του, ένα από τα δύο. Μια ρηπή ενός πολυβόλου Γερμανού τον έριξε νεκρό ακριβώς εκεί. Είναι η ομάδα των Γερμανών που έρχονται, όπως είπαμε πριν, από τη Χανιόπορτα με αντικειμενικό σκοπό το κέντρο της πόλης. Κάποια άλλη ομάδα κινείται από το λιμάνι μπροστά από την ηλεκτρική, χτυπιέται από πολίτες εκεί, φτάνει όμως μέχρι τον Κούλε, μοιράζονται στα δύο και κάποια ομάδα ανεβαίνει το στενό των συσιτίων. Δηλαδή μάλιστα, την παράλληλο της 25ης Αυγούστου. Και δέχεται εκεί επίθεση. Και δέχεται επίθεση από το επόμενο πρόσωπο που εικονίζεται. Για πάμε. Λοχαγός Μαρινέλης. Θρύλος. Χτύπησε τους Γερμανούς ακριβώς εκεί που ήταν και είναι τα ουρητήρια. Στο Μόλο. Πανολεθρία για τους αλεξιδοτιστές. Έπεσε νεκρός ο Μαρινέλης. Πανολεθρία όμως για τους αλεξιδοτιστές. Να το κρατήσουμε αυτό. Και να δούμε μία ακόμη φωτογραφία από αυτό το σώμα, παρακαλώ. Αυτό είναι γερμανικό αρχείο. Οι Γερμανοί αλεξιδοτιστές στο κέντρο του Ηρακλείου. Για εντοπίστε το λίγο για τους νεότερους τώρα, παρακαλώ. Πρέπει να είναι στα λιοντάρια, έτσι. Ακριβώς. Mm-hmm. Τα καγκελάκια, τα τσιμεντένια στο άκρο της φωτογραφίας, αυτό που μοιάζει με μπαλκόνι, υπάρχουν ακόμα. Είναι τα σουβλατζίδικα, όπως λέμε σήμερα. Οι Γερμανοί αλεξιδοτιστές έχουν μαζί τους έναν άνθρωπο ο οποίος τους συνοδεύει. Είναι ο κύριος με το άσπρο καπέλο και το άσπρο κουστούμι. Πιστεύω ότι ήταν ο νομάρχης Ηρακλείου, τον οποίο έφεραν στην πόλη. Μα και ο πίσω-πίσω που φαίνεται να μεταφέρει κάτι σαν ασύρματο. Είναι ασύρματος. Ναι, δεν μοιάζει να είναι στρατιώτης. Είναι πολίτης σε Αγκαρία. Είναι οι πρώτες Αγκαρίες αυτές. Α, είναι οι πρώτες Αγκαρίες. Ακριβώς. Στο Ηράκλειο που έχει πέσει πια στα χέρια τους, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Βλέπω όμως, παρατηρώντας αυτή τη φωτογραφία, παρακαλώ αν θέλετε να τη φέρετε μπροστά, θραύσματα. Βεβαίως. Έτσι. Βλήματα. Απορρυπές. Απορρυπές. Αεροπλάνων. Ναι. Και βεβαίως του φεκιών και πολυβόλων. Mm-hmm. Βεβαίως. Για να πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Λοιπόν. Ένας από τους ανθρώπους που προσπερνάμε και τους προσπερνάμε εδώ και 60 χρόνια που έρχονται ως βετεράνοι ήταν ένας. Είναι. Και μάλιστα θα έρθει. Όχι, ήταν. Είναι. Θα έρθει τον Οκτώβριο, μου είπε. Είναι 90χρονος. Και θυμήθηκε ότι πολεμούσε με, παρότι Βρετανός, με ιταλικά κανόνια. Και όταν τον πήγα στο μνημείο που όλοι ξέρουμε, αναγνώρισε το κανόνι του. Τα κανόνια δηλαδή που έχουμε στο μνημείο Μάχης της Κρήτης. Συγγνώμη, δύο λεπτά για να το καταλάβουμε. Η φωτογραφία αυτή του βετεράνου είναι με το κανόνι ακριβώς που χρησιμοποίησε στη Μάχη της Κρήτης ο ίδιος. Τα οποία εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Ξέρουμε ότι οι Βρετανοί που ήρθαν στην Κρήτη έφεραν κανόνια από την Αφρική που τα είχαν πάρει από τους Ιταλούς. Τα είχαν επιτάξει πια, από τους Ιταλούς. Τα πήραν σε μάχη. Α, τα πήραν σε μάχη. Ακριβώς. Τα έφεραν στο Ηράκλειο οι δυνάμεις από τη Σούδα. Ο συγκεκριμένος πυροβολητής είχε αυτό το κανόνι, το οποίο το αναγνωρίζει. Μάλιστα. Διαβάζει, για την ακρίβεια, διαβάζει το εργοστάσιο κατασκευής. Συγκλονιστικό είναι. Ναι. Έτσι. Συγκλονιστική στιγμή και για τον ίδιο. Είναι ο λόγος που θέλει να ξαναέλθει τον Οκτώβριο γιατί φοβάται τη ζέστη. Και μιλάμε για το σημείο βεβαίως που βρήκαμε αυτή την ελληνική και τρισάθλια εικόνα και που πολλές φορές είναι πληγωμένα ακόμη και τα κανόνια. Πάρα πολλές φορές. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Ένας άλλος θρύλος. Σκοτσέζος με την Γκάιντα. Ο Μπιλ Λάρκ. Είναι ο τελευταίος επιζών. Πέθανε. Απέθανε. Πέθανε. Ερχόταν στην Κρήτη όμως, ανελιπώς. Ήρωας στο μέτωπο της Αφρικής και αργότερα σε άλλα μέτωπα, όπως ήταν στην Μπούρμα. Ο Μπιλ Λάρκ είναι ο άνθρωπος ο οποίος όταν κατέβαινε ο στόλος από την Κρήτη με τους πληγωμένους κριτικούς Βρετανούς πολεμιστές που αρνήθηκαν να τους πετάξουν στη θάλασσα τους νεκρούς, τους φτάσανε μέχρι την Αλεξάνδρεια με συσκότηση το λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Όταν μπήκε το καράβι του, τον Ντάιντο, το Διδό δηλαδή, στην Αλεξάνδρεια και πέσαν όλοι οι προβολείς, οι συμμαχικοί, οι αντιεροπορικοί προβολείς και φώτιζαν το καράβι το οποίο κάπνιζε. Είχε φάει βόμβες κάπου στην Ιερά Πέτρα. Ο Μπιλ ήταν απάνω στην γέφυρα και έπαιζε
το κομμάτι, το λαμέντ αυτό, δηλαδή το θλιβερό κομμάτι για τους νεκρούς. Μάλιστα. Προχωρούμε. Λοιπόν. Το λιμάνι Ηρακλείου, 1 Ιουνίου του 1941. Πρώτη μέρα κατοχής. Πρώτη μέρα κατοχής. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τότε... Αυτό δείχνει τι συνέβη. Και ένας ψαράς πριν από 2 χρόνια μου είπε ότι μία άγκυρα με την αλυσίδα της ήταν στο δεύτερο όροφο ενός μπαλκονιού στην αρχή της 25ης Αυγούστου. Τι λέτε, ναι. Από τις εκρήξεις, το μου έδειξε τον μπαλκόνι. Ναι. Φοβερό αυτό που λέτε. Το... Συσχύω, αλλά και η εικόνα αυτή θα έλεγα ότι θα λέει όλα. Μιλάει από μόνη της για το τι συνέβαινε όλο το προηγούμενο διάστημα των εχθροπραξιών. Λοιπόν. Η οδός Δεδάλου. Ποια είναι αυτή? Η οδός Δεδάλου. Από τα λιοντάρια στένευε παλιά στο πάνω μέρος, ναι, βλέπετε, ναι, ναι. Όπως την κοιτάμε. Τα αριστερά μπαλκόνια είναι η οικία Λίμνιου, υπάρχουν ακόμα, ακριβώς όπως είναι. Είναι η οδός Δεδάλου 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου λοιπόν είναι η οδός Δεδάλου πριν από 75 χρόνια, δηλαδή ό,τι έχει απομείνει. Ναι. Που δείχνει ότι το κέντρο, όχι μόνο περιαστικά να το πω έτσι, αλλά και το κέντρο της πόλης βομβαρδίζεται ανηλαίως, έτσι. Η Κρήτη βομβαρδίστηκε... Έχει πέσει το σήμα κυρίως ότι οι Γερμανοί δεν μπορούν να εισέλθουν με άλλο τρόπο μες στην πόλη, πιστεύετε? Οι Γερμανοί ειδοποίησαν, ναι, προειδοποίησαν και το πραγματοποίησαν. Ότι αφού η πόλη συνεχίζει να αμήνεται, δεν χαρακτηρίζεται ανοχήρωτη πόλη. Η Αθήνα δεν βομβαρδίστηκε. Ναι, χαρακτηρίστηκε ανοχήρωτη πόλη βεβαίως, έτσι. Ναι, και βομβαρδίστηκε από τη Λεγιώνα Κόντορ. Η ίδια Λεγιώνα που είχε βομβαρδίσει την Γκουέρνικα, την Γκερνίκα δηλαδή, στην Ισπανία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Αυτό που σήμερα λέμε carpet bombing. Βομβαρδισμός τάπητα. Μάλιστα. Οδός Δεδάλου λοιπόν. Και να μείνουμε εδώ τώρα λίγο παρακαλώ πολύ. Είναι τα λιοντάρια με μια άλλη οπτική. Είναι πάλι 1 Ιουνίου. Ακριβώς. Μάλιστα. Κάντε μου μερικές παρατηρήσεις εδώ. Λοιπόν, καταρχήν τα λιοντάρια κοιτώντας προς την Χάνδακος. Να ρωτήσω κάτι. Πολύ τυχερό ήταν το μνημείο. Η κρίνη μορφή, ναι, ήταν τυχερή. Έτσι. Ναι, αν δείτε τις ρηπές πάνω από το μνημείο στον Λευκό Τοίχο, και όχι μόνο, και τις εκρήξεις, είναι η εποχή που δεν είχε ακόμα διανοιχθεί ο δρόμος που έβγαινε στην Καλοκαιρινό. Ήτανε τα τείχη, βλέπετε. Το φορτηγό είναι μάλλον βρετανικό. Αυτή είναι μια εικόνα των λιονταριών. Μάλιστα. Που, και άλλη εικόνα εδώ, ε. Αλεξίπτωτα. Μαζεμένα από τους Γερμανούς. Βλέπω και καταρχήν την πινακίδα εκεί, RCA. RCA, τα ραδιόφωνα. Ναι, 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 ναι. Και το μπαλκονάκι δίπλα που υπάρχει ακόμα, με το ρολόι το Zenit. Είναι η πλευρά από τα σουβλατζίδικα, να το ακριβώς πω. Να το πω για τους νεότερους, το λέμε αυτό. Οι παλιότεροι προφανώς αντιλαμβάνονται αμέσως τι. Ο φωτογράφος στέκεται έχοντας την πλάτη του στις μπογάτσες, ας το πούμε. Να πάμε λίγο πίσω πάλι, παρακαλώ. Μην βιάζεστε τόσο, γιατί τον κύριο Μαμαλάκη δεν τον έχουμε κάθε μέρα και πολύ περισσότερο δεν μπορεί η Κρήτη να βλέπει κάθε μέρα αυτή τη φωτογραφία. Οι Γερμανοί έχουν μαζέψει λοιπόν, ναι, τα αλεξίπτωτα, τα έχουν στοριάσει απάνω στο μνημείο, στα λιοντάρια, και αυτά είναι τα containers που έπεφταν μαζί με τους αλεξιπτωτιστές δίπλα τους με οπλισμό και φαρμακευτικό υλικό. Τα μάζεψαν λοιπόν αυτά σε ένα μέρος. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην επόμενη, παρακαλώ. Λοιπόν. Από τα λιοντάρια, κοιτώντας την 25η Αυγούστου. Δεξιά είναι αλεξιπτωτιστής, φοράει αυτό το ιδιόρυθμο μπουφάν που βλέπετε. Δεν υπάρχει ψυχή. Ένας Ηρακλειώτης μου είπε πέρυσι ότι θυμάται κότες, που κανείς δεν κατάλαβε από πού εμφανίστηκαν. Κότες. Κότες, διότι ανατινάχτηκαν καταστήματα με ρύζι, με καλαμπόκι, παντοπολία δηλαδή της εποχής, και θυμάται στα λιοντάρια κότες. Του κάνανε εντύπωση. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα σκηνικό πάντως. Μεγάλης ισοπαίδωσης. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Μεγάλης καταστροφής. Ακριβώς. Και αυτό το λέω διότι στα πλαίσια και των καταγραφών που έγιναν μετά για τις καταστροφές, και επειδή πολλοί λένε πολλές φορές ότι εντάξει, δεν είχατε υλικές καταστροφές. Μα υπήρχε σύλλογος βομβοπλήκτων στο Ηράκλειο. Ακριβώς. Και φαντάζομαι ότι σε κάποιο αρχείο, αν υπάρχει του Δήμου, θα υπάρχει χαρτογράφηση των βομβών που έπεσαν. Μάλιστα. Προχωρούμε. Η Χανιόπορτα, πρώτη μέρα πάλι κατοχής, με τα οδοφράγματα που έφτιαξαν οι πολίτες για να αποκρούσουν τους Γερμανούς.
όπως τα μπροστινά μας, έτσι. Τα τείχη δεν πάθανε μεγάλη ζημιά. Η Χανιόπορτα τρύπησε ακριβώς στο σημείο που γράφει η φωτογραφία αρχείο, εκεί που είναι το γράμμα Α. Mm-hmm. Από βλήμα όλμου έγινε μία τρύπα. Και σήμερα ένας παρατηρητικός άνθρωπος θα δει τον μπάλωμα στη Χανιόπορτα. Εγώ θα χαρώ πολύ αν πείσετε πολύ κόσμο να βγει έξω να τα δει αυτά και πιο διαδραστικά. Με τα χαράς. Λοιπόν, αυτή είναι μία εικόνα της Χανιόπορτας, να το πούμε. 1 Ιουνίου. 1 Ιουνίου, 75 χρόνια βεβαίως πίσω, κοιτώντας το τι έχει συμβεί και τα οδοφράγματα. Καλά το είπατε, καλά το επισημάνατε. Προχωρούμε. Λοιπόν. Διαταγές. Μπαίνουμε λίγο στις πρώτες διαταγές. Παραδώστε τα όπλα σας. Το καθήκον σας είναι αυτό. Είναι γερμανόφιλες εφημερίδες, διότι οι Γερμανοί αμέσως χρησιμοποίησαν τους ανθρώπους τους, επίταξαν τυπογραφία και έβγαιναν εφημερίδες κανονικά με την προπαγάνδα τους. Βλέπω όμως ότι εδώ το ζήτημα είναι παραδώστε τα όπλα για να έρθουν και οι παραμένοντες στη στερεάν Ελλάδα, εκεί στρατιώτες μας. Η προθεσμία λήγει την 30η Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Μην παραλείψετε τον καθήκον σας αυτό, με την εκτέλεση του οποίου θα προσφέρετε μια μεγάλη υπηρεσία στην Κρήτη και στις οικογένειές σας. Μάλιστα. Ζούμε πια τις πρώτες στιγμές κατοχής και αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κλίμα. Προχωρούμε. Λοιπόν, ας μείνουμε εδώ λίγο τώρα. Κατοχή. Η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδή δικαιοσύνης. Στο βάθος είναι τα κτίρια δικαστηρίων εφορίας παλιότερα. Mm-hmm. Έτσι, το παντοπολείο. Διπλής κατεύθυνσης ο δρόμος, να πω. Ακριβώς. Το παντοπολείο υπήρχε. Χωρίς παρκαρίσματα. Υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Ναι, το παντοπολείο που υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Ναύτες διασχίζουν το δρόμο. Και στο βάθος το κτίριο, το κρατικό κτίριο, βλέπετε, έχει το λατινικό γράμμα V. Α, ναι. Στον τοίχο. Ναι. Το γράμμα V. Αυτό το κτίριο τώρα, μισό λεπτό, για να προσανατολιστούμε, σημερινά είναι τι, η πρώην αστυνομική διεύθυνση ή των δικαστηρίων. Των δικαστηρίων. Των δικαστηρίων. Το V λοιπόν, το λατινικό εκεί. Είναι επιταγμένο κτίριο και είναι η υπηρεσία εφοδιασμού, η Verwaltung, έτσι λεγότανε. Μάλιστα. Αυτή είναι η καθημερινότητα με τα παντοπολία, όπως βλέπετε. Ναι, εκτός από τους ναύτες, οι κύριοι στη μέση είναι για τη ρύθμιση κυκλοφορίας. Ένας από αυτούς. Ο ένας. Με το πλατήγυρο, υποθέτω, έτσι. Με την κάσκα. Ναι. Μάλιστα. Προχωράμε. Και αρχίζουν τα μαντάτα σιγά-σιγά. Είναι οι πρώτες ανακοινώσεις τυφεκισμών. 21η Αυγούστου 41, έτσι. Ένας άγνωστος αντιστασιακός, έτσι. Έκλεψε δημόσιο έγγραφο της στρατιωτικής γερμανικής διοίκησης και ένα τηλεφωνικό μηχάνημα. Μάλιστα. Και οι πρώτες απειλές από κάτω. Ο πληθυσμός Κρήτης ειδοποιείται να μην φεύγει όταν πλησιάζει η γερμανική περίπολος. Όστις στρέπεται η σφυγή, διακινδυνεύει τη ζωή του. Δεδομένου ότι κάθε γερμανική περίπολος έχει δικαίωμα να πυροβολεί εναντίον παντός, ο οποίος δεν σταματά. Σε εφημερίδα της εποχής, βεβαίως. Λοιπόν. Και η ζωή συνεχίζεται όμως. Ταυτοχρόνως, ε. Βεβαίως. Θέατρα, κινηματογράφοι, η αγορά, με ό,τι προϊόντα εμφανιζόταν κατά καιρούς. Αυτή είναι μια καταχώρηση, λοιπόν, από τον κινηματογράφο. Με το έργο η καρδιά μου συζητά. Λιοντάρια. Ξανά. Αλλά. Ναι. Η ζωή μπαίνει στην πόλη. Μπαίνει στην πόλη, βεβαίως, οι καταστροφές, καταστροφές. Σαφώς. Έτσι. Να παρακαλέσω το κοντρόλ να μην βιαζόμαστε τόσο, γιατί αποτυπώνουμε μια περίοδο 75 χρόνια αυτή πίσω. Αυτή είναι φωτογραφία από Ιταλικό αρχείο, ναι, ενός Ιταλού ανθρωπολόγου, του Τσιπριάνι, του Λίντιο Τσιπριάνι, ο οποίος φωτογράφησε, όπως βλέπετε, από κτίριο ψηλά τα λιοντάρια. Με την πόλη πλέον να λειτουργεί, βεβαίως. Δεν πολύ κυκλοφορικό. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Είναι τόσο όσο για τις αναγκαίες δουλειές, ημερήσιες, εντάξει. Προχωράμε. Λοιπόν. Συσκοτήσεις. Συσκοτήσεις τώρα εδώ. Η ΡΑΦ βομβαρδίζει στόχους. Και καλά κάνει. Όμως οι πόλεις έχουν κόσμο. Η συσκότηση λοιπόν είναι κανόνας. Δεν πρέπει να υπάρχουν φώτα. Διότι ειδοποιείται η ΡΑΦ, η οποία βεβαίως, όπως όλες οι αεροπορίες, έριχναν και πυρσούς φωτισμού. Συνεπώς έκαναν τη νύχτα μέρα. Όμως ένας τρόπος να μην εντοπιστεί γρήγορα μια πόλη είναι η συσκότηση. Αυτές οι διαταγές λοιπόν βγαίνουν συνέχεια. Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν προσέχουν και αφήνουν κάποιο φως αναμένο.
Εδώ βγαίνει και μια βεβαίως αγανάκτηση, γιατί λέει για τελευταία φορά. Ναι. Άρα βεβαίως φαίνεται ότι έχουμε πολλούς απίθαρχους εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν. Προχωρούμε. Η Evans. Πάνω από την καινούργια πόρτα φωτογραφημένη. Αγνώριστο τοπίο. Τι λέτε. Ακριβώς. Απλά αγνώριστο. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι μια κίνηση καθημερινότητας τώρα. Αυτή είναι μια κίνηση καθημερινότητας. Κοιτάξτε τους συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο. Ναι. Που γλιτώνουν περπάτημα, στέκονται ορθοί στο φτερό. Σωστά. Ναι. Κυκλοφορούν βεβαίως στρατιώτες. Βεβαίως. Από ό,τι βλέπουμε. Αυτοκίνητα, και φορτηγά της εποχής. Μάλιστα. Ναι. Είναι, η λήψη, είπαμε, είναι από την καινούργια πόρτα. Κοιτώντας το πάνω μέρος της Evans. Κοιτώντας το πάνω μέρος της Evans. Μάλιστα. Α, τα τείχη Ηρακλείου, το λιμάνι, φουγάρα εργοστασίων, το καπετανάκιο στο βάθος, δεξιά. Το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο της κατοχής. Επίσης. Από πάνω από τα τείχη. Επίσης. Και αυτό. Πάλι κοιτάμε την Evans. Το κτίριο υπάρχει αυτό με τα τρία παράθυρα και τα κεραμίδια. Υπάρχει στην Evans. Στο τέλος της Evans, ψηλά. Ας δούμε λίγο την καθημερινότητα και να μπούμε σε ένα σπίτι επιταγμένο από Γερμανούς. Είναι μια γειτονιά κοντά στο λιμάνι, υποψιάζομαι στον πόρο. Με ένα Γερμανό στρατιώτη. Ας μπούμε στο σπίτι όμως να δούμε. Στον πόρο λοιπόν. Ναι, ναι. Καρέ-καρέ. Βλέπετε ότι υπάρχει μια πινακίδα στον τοίχο, στο σπίτι, που κάτι δηλώνει. Απροσδιόριστη ακόμα για μένα. Ότι κάποιοι μένουν. Αυτή είναι η κάτοικη. Είναι αναμνηστικές φωτογραφίες από άλμπουμ Γερμανού στρατιώτη αυτές. Καθημερινή ζωή. Mm-hmm. Κάτι γιορτάζουν. Κάποια κεριά, προφανώς. Τα ποτά τους. Τα ποτά τους. Τα έπιπλα είναι του σπιτιού βεβαίως του ανθρώπου. Και βεβαίως χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο Αδόλφος. Το πορτρέτο του Αδόλφου. Ακριβώς. Με πευκοβελόνες από πάνω. Του έχουν βάλει φυτό δηλαδή. Μέσα σε σπίτι, ναι, λοιπόν του Ηρακλείου. Τα Χριστούγεννα. Κατά πάσα πιθανότητα λέτε στον πόρο. Ναι, ναι. Γιορτάζουν τα Χριστούγεννα οι Γερμανοί που το έχουν επιτάξει. Και αυτό είναι και το ντεκόρ, ναι, των Χριστούγεννων. Ας σημειωθεί ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο είναι εισαγόμενο έθιμο στην Ελλάδα, ούτε το καράβι είναι ελληνικό έθιμο. Είναι εισαγόμενο μέσω τραπεζών. Το υιοθέτησαν. Λοιπόν, οι άνθρωποι πρωτοείδαν, οι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες πολύ αστικές οικογένειες που είχαν έθιμα βαβαρέζικα στην Αθήνα, είδαν χριστουγεννιάτικο δέντρο με τους Γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι παραμονές του πολέμου, μέσω ταχυδρομείου, παραλάμβαναν κλαδιά από έλατο. Μάλιστα. Τα στόλιζαν, έβαζαν αυτά τα κεράκια. Δεν το ήξερα, το ακούω, ναι, από εσάς. Ναι. Αλλά είναι έχει ένα αμυγός ευρωπαϊκό. Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά δεν ήξερα αυτό, ναι, που μου λέγατε ότι γινόταν τα στρατιωτικά ταχυδρομεία με κουτιά έφερναν στους στρατιώτες ένα κομμάτι έλατο, κάποια κεράκια και κάποια κυροπήγια. Προχωρούμε, παρακαλώ. Λοιπόν. Χανιά. Το ξενοδοχείο Δώμα σήμερα. Πρώην βρετανικό προξενείο. Προσέξτε πάνω στο μπαλκόνι την οβάλ, σαν ασπίδα, πινακίδα του βρετανικού προξενείου. Με το που κατέλαβαν οι Γερμανοί τα Χανιά, το χρησιμοποίησαν ως κομμαντατούρ, ως διοίκηση. Έβαλαν το δικό τους πανό και η φρουρά είναι στην είσοδο. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην αρχιτεκτονική του κτιρίου αυτού. Αυτό δεν είναι κακό. Είναι καλό. Διατηρήθηκε. Και λιμάνι, το λιμάνι με τη σβάστικα. Έχει κίνηση όμως το λιμάνι, Ναι, διότι έρχονται και φεύγουν άνθρωποι. Mm-hmm. Με τη σβάστικα όμως, σωστά, ναι, σωστά, ναι, το επισημαίνεται, ναι, ναι, από τα Χανιά. Ακριβώς. Αυτή η εικόνα. Άγνωστο. Πάμε και στην Ήπεθρο, ελληνικό. Όχι, είναι αγκαρίες. Α, είναι αγκαρία. Σπάνε χαλίκι για να φτιάξουν δρόμους. Είναι διατεταγμένη υπηρεσία. Γνωρίζετε από πού προέρχεται. Ηράκλειο. Είναι από το αρχείο του επισμηναγού Μάιντερτ, αεροδρομιάρχης της εποχής, και κράτησε αρχείο τις κυρίες από Ελιά, Βάθια, Ανώπολη, Επισκοπή, που σπάνε πέτρες. Η μία κρατάει το σφυρί επιδεικτικά. Το έχει ψηλά σηκωμένο, φαίνεται. Mm-hmm. Σπάνε την πέτρα γιατί το χαλίκι φτιαχνόταν κάπως έτσι τότε. Πέτρα-πέτρα.
ο Λαβύρινθος στη Μεσαρά. Το παλιό αρχαίο λατομείο που χρησιμοποιείται για πυρομαχικά. Παιδιά, όπως βλέπετε, που φτιαρίζουν πέτρες για να ανοίξουν τούνελ στο ΕΣ να μπουν και άλλα πυρομαχικά. Καθημερινή ζωή. Προφανώς τρίγος με αυτά τα κοφίνια. Οχήματα. Γερμανικά. Να, τον γερμανικό αριθμό κυκλοφορίας. Βεβαίως. Και πάει λέγοντας. Το οργανωμένο γερμανικό νεκροταφείο στο Ατσαλένιο. Ας σημειωθεί ότι μετά τη μάχη της Κρήτης έχουμε τάφους πρόχειρους. Εδώ είναι στο Ατσαλένιο, έτσι. Μετά τους πρόχειρους τάφους, οι Γερμανοί οργανώνουν με τη γερμανική μέθοδο, τη καναγκαστική. Σωστά. Οργανωμένα νεκροταφεία με σταυρούς, βλέπετε τα ανοιχτόχρωμα σημάδια στους σταυρούς. Είναι καρφωμένες οι μεταλλικές ταυτότητες των νεκρών. Αυτά τα άσπρα που φαίνονται στη φωτογραφία. Τι χρονιά είναι αυτό? Είναι 41-42. 41-42. Είναι η περιοχή του Ατσαλένιου 41-42. Ακριβώς, διότι αργότερα, μετά τον πόλεμο, αυτά τα κάναμε ταψί. Όλοι οι νεκροί πήγαν στο Μάλεμε, όλοι στις Κρήτης. Δηλαδή και τις ρεθύμνες στο νεκροταφείο εξαφανίστηκε. Και εδώ είναι ένα πλέον γήπεδο ποδοσφαίρου στο Ατσαλένιο. Είναι το γήπεδο της ΠΟΑ εδώ? Ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά είναι πρώτου γηπέδου, βεβαίως. Η είσοδος του νεκροταφείου στο Ατσαλένιο. Τότε. Αυγενική Μαλεβιζίου. Κάτι οργανώνουν. Είναι κάποιοι Ιταλοί, παίζουν ακορντεόν. Κάτι οργανώνουν, έτσι φαίνεται. Είναι η καθημερινή ζωή. Αυτή η πισίνα σήμερα έχει μπαζωθεί, αλλά όλοι λένε στην πισίνα, στην Αυγενική. Γερμανικό έργο για το γερμανικό στρατό. Και να δροσίζονται. Ακριβώς, ακριβώς. Κρητική στα βουνά. Η άλλη όψη τώρα. Η άλλη όψη. Προφανώς όμως κάποια εκστρατεία γερμανική. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως δείχνουν οι φωτογραφίες. Φυλάκιο. Παρατηρητές. Το οποίο είναι πού? Υποψιάζομαι είναι κάπου στην Αχλάδα. Κάπου δυτικά από τη Ροδιά. Δυτικά από τη Ροδιά, λέτε. Χαρτογραφούν και παρατηρούν με κιάλια. Εδώ αγριεύουν τα πράγματα. Είναι ορειβάτες Γερμανοί, οπλισμένοι στα δυτικά. Κάτι κακό θα ακολουθήσει. Ξέρουμε τι είναι. Ξέρω από πού είναι αυτό το αρχείο. Ναι. Αυτές είναι οι αναμνηστικές φωτογραφίες που στέλνουν στις οικογένειές τους, έτσι. Σύσταση τώρα για όσους περπατάνε, έτσι. Στα πεζοδρόμια. Ναι. Να ρυθμίζουν, λέει, το βάδισμα των επί των πεζοδρομίων και των οδών κατά τρόπον επιτρέποντα και στους αντιθέτως ερχόμενους να κινούνται ελευθέρως. Η προσοχή των πολιτών εφιστάται ιδιαιτέρως όταν συναντώνται ιδίως με αξιωματικούς, εις τους οποίους αποτείονται των ανάλογων σεβασμών, δέον να αφήνουν προτεραιότητα εις τη δίωδον τόσο επί των πεζοδρομίων όσο και επί των οδών. Τι συμβαίνει? Ήμασταν απίθαρχοι στο βάδισμα εκείνη την περίοδο? Είμαστε και τώρα. Ναι, εντάξει, αυτό σημαίνει ή είναι κάτι άλλο εδώ? Όχι. Υποτέλεια. Ακριβώς. Υποτέλεια. Πρέπει να βγάζεις το καπέλο σου, δεν το λέει, να χαιρετάς και να περνάει ο κύριος διοικητής ή ο κύριος φαντάρος. Μάλιστα. Άρα τα πράγματα και μέσα στις πόλεις έχουν σφίξει για τα καλά. Θέλω να πάμε σε μία διακοπή, σε αυτό το φαντάζομαι άκρος ενδιαφέρον και για σας. Ταξίδι στον χρόνο. Είδαμε ήδη φωτογραφίες. Ομολογώ ότι μένω εντυπωσιασμένος και από το νεκροταφείο στο Ατσαλένιο, το μετέπειτα γήπεδο, αλλά και από την εικόνα του κέντρου του Ηρακλείου, όπως και από το σπίτι στον Μπόρο. Πάμε σε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. 75 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης και τα όσα επακολούθησαν. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται άλλωστε η εκπομπή με τη βοήθεια του ιστορικού ερευνητή, του κυρίου Κώστα Μαμαλάκη. Κύριε Μαμαλάκη, πρέπει να σας πω ότι στα διαλύματα υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα, μικρές ή μεγάλες λεπτομέρειες που συνθέτουν το παζλ εκείνης περίοδου. Κάποιοι θυμήθηκαν
ότι οι προδιαγραφές στο σπάσιμο για δημιουργία Χαλκιού ήταν συγκεκριμένες ως προς το πάχος και την ποσότητα και όταν τις περέβαιναν υπήρχε και τιμωρία που συνήθως ήταν ξυλοδαρμή. Φαντάζομαι ότι αυτά καταγράφονται έτσι σε ημερολόγια και υπάρχει μια συνολικότερη εικόνα. Γενικώς υπήρχε μια καχυποψία των δυνάμεων κατοχής ότι τα πάντα λειτουργούν υπό το καθεστώς δολιοφθορών στην Κρήτη με βάση και την αντίσταση που συνάντησαν από το λαό της Κρήτης. Όχι. Ο μέσος Γερμανός ήταν ευκολόπιστος. Αλλά τα πράγματα μετά το 42 άρχισαν να σφίγγουν γιατί ξεκίνησαν εκτελέσεις προδοτών από την αντίσταση, τα πρώτα σαμποτάζ, οπότε οι εντολές που παίρνανε από τις διοικήσεις τους ήταν να είναι προσεκτικότεροι. Μάλιστα. Να αποφεύγουν στενά τις πόλεις του Ηρακλείου, να αποφεύγουν κακοτοπιές. Σφίξαν τα πράγματα. Σφίξαν τα πράγματα. Μετά το 42. Θα βάλουμε μία άνω τελεία στον προφορικό λόγο, δεν μπαίνει, αλλά θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Θέλω να συνομιλήσουμε για λίγο με έναν καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, άλλοτε καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, κατά το ίμιση κριτικός λέω εγώ, κύριος Γιώργος Μαργαρίτης. Κύριε Μαργαρίτη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Καλησπέρα σας από τα Χανιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι σήμερα είχατε μια ομιλία σε εκδήλωση εκεί του ΚΚΕ για τα 75 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης. Θέλω να σας ρωτήσω, τελικό στο συμπίκνωμα, τι ορίζουμε κατά τη γνώμη ενός ιστορικού ως μάχη της Κρήτης 75 χρόνια μετά και ποια είναι η ιδιαιτερότητά της κατά εσάς? Η μάχη της Κρήτης πάρα πολύ απλά είναι αυτή σχεδόν αλαζονικό τρόπο επίθεση και κατάκτηση του νησιού της Κρήτης από τους Γερμανούς Ναζί. Λέω αλαζονική διότι βρισκόμαστε στις παραπονές της μητέρας των μαχών κατά τους Ναζί, δηλαδή της επίθεσης της Σοβιετικής Ένωσης και το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου ο ναζισμός θέλει να κάνει μια επίδειξη δύναμης και αλαζονίας. Το οποίο αν θέλετε έχει και δύο σκέλη γιατί συχνά δεν το παρατηρούμε αυτό. Ταυτόχρονα με τη μάχη της Κρήτης βγαίνει στον Ατλαντικό ωκεανό ένας γερμανικός σχηματισμός που αποτελείται από τον Bismarck και τον πρίγκιπα Ευγένιο προκλητικά στους δρόμους εφοδιασμού της Αγγλίας. Και την ίδια στιγμή αποφασίζεται με τον ίδιο αλαζονικό τρόπο να πέσουν αλεξιοδιστές, να κατακτηθεί ένα νησί, ένα μεγάλο νησί από αέρα, με τους αλεξιοδιστές μάλιστα όχι να φτιάχνουν προγεφυρώματα και τακτικό, αλλά να ορμάνε απευθείας από τα αεροπλάνα της εποχής εκείνης που δεν ήταν και τεχνολογικά σε σύγκριση με τα σημερινά, ήταν πολύ πίσω, να πέφτουν κατευθείαν στις θέσεις άμυνας του εχθρού για να τον ευνηδιάσουν, για να τον τρομάξουν, για να τον διαλύσουν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας ήταν ο λαός της Κρήτης. Ο λαός της Κρήτης, ο οποίος αυτή την αλαζονία του ναζισμού, αυτή την σκηνοθετική επίδειξη του ναζισμού, όλο αυτό το θέατρο για να τρομάξουν οι λαοί, το έκανε κομμάτια. Το έκανε κομμάτια ένας λαϊκός ξεσηκωμός που αντιπαρέταξε στα μηχανήματα, τις κατσούνες, τις γκράνες, ό,τι τελικά τα κυνηγητικά, ό,τι βρήκε ο καθένας. Mm-hmm. Και που τελικά όχι μόνο δεν τρόμαξε, τον κόσμο ήθελαν να τρομάξουν οι Γερμανοί. Δεν τρομάξανε ούτε τους χωρικούς της Κρήτης, τίποτα δεν τρομάξανε. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για τη συνέχεια του πολέμου. Πείτε μου κάτι, θυμάμαι ότι σε μια πρόσφατη ραδιοφωνική συνομιλία είχατε πει ότι εξίσου εντυπωσιακό για σας ως παρατήρηση είναι το γεγονός ότι τα πιο σκληρά μαχόμενα στρατεύματα των συμμαχικών δυνάμεων έχουν κατά τη δική σας πάντα οπτική και έναν διαχωρισμό από τον κύριο κορμό των δυνάμεων. Αναφερθήκατε για παράδειγμα στους Μαωροί που στο δικό τους εσωτερικό, στη δική τους χώρα θεωρούνται μιας κατώτερης κατηγορίας φυλή, ράτσα. Έχει ρατσιστικά στοιχεία. Πραγματικά. Ναι, ναι. Για αυτούς η συμμετοχή στον πόλεμο δεν είναι μόνο, αν θέλετε, αλλά είναι και τρόπος για να ενταχθούν σε αυτή την κοινότητα την νεοζηλανδική που έχει δημιουργηθεί και που συνήθως αποτελείται από λευκούς. Οι Μαωροί είναι ηθαγενείς δηλαδή, βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκεται κάθε λαός του οποίου η χώρα κατακτιέται, απεικιοκρατείται και ούτω καθεξής. Λοιπόν, μέσα από τη συμμετοχή τους στον πόλεμο οι Μαωροί διεκδικούν και πολιτικά δικαιώματα, διεκδικούν δηλαδή την ισότητα με τους άλλους. Σκοτωνόμαστε στον πόλεμό σας, κατά συνέπεια
δώστε μας δικαιώματα στην πατρίδα μας. Είναι ένα τάγμα οι Μαωροί εδώ πέρα και οι οποίοι, αν θέλετε, πάθη την κακή χρήση που του γίνεται εδώ στον Πρετανιά, το πηγαίνουν μπρος πίσω αυτό το τάγμα. Εν πάση περιπτώσει, οι Γερμανοί το αναφέρουν ότι είναι σκληρό τάγμα και άγριο τάγμα. Μάλιστα, ο Ρίχτερ το βάζει στα. Ότι ορίστε φέραν και βαρβάρους και μαύρους. Βλέπετε. Το όχι αυτό. Εντάξει. Βάρβαροι οι Μαωροί, βρώμικοι εμείς. Εντάξει. Ναι. Ναι, ναι. Αυτά. Θέλω κλείνοντας, κύριε Μαργαρίτη, να μου πείτε κατά τη γνώμη σας και για να φύγουμε και από ένα κλισέ εορτασμών, γιατί αυτό συζητάμε και με τον κύριο Μαμαλάκη εδώ, ο οποίος μας έχει παρουσιάσει απόψε ένα εκπληκτικό φωτογραφικό υλικό από το Ηράκλειο τις πρώτες μέρες μετά τη μάχη, τους βομβαρδισμούς και τις καταστροφές. 75 χρόνια μετά, κατά τη γνώμη σας, πώς μπορεί να επικαιροποιείτε το μήνυμα της μάχης Κρήτης στις συνθήκες που ζούμε? Κοιτάξτε, η επικαιρότητα τέτοιων ιστορικών γεγονότων είναι κέρια. Γιατί εκείνο που μας λένε είναι ότι όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αξίδες να σπάει πέτρες, έτσι, ή τα όπλα. Ο κρητικός λαός δεν δίστασε, πήρε τα όπλα. Παρά και ενάντια στις, αν θέλετε, στις συγκυρίες και στους συσχετισμούς. Είναι αυτό το σταθερό. Το σταθερό το οποίο, αν θέλετε, αφορά και τη ζωή μας, τη σημερινή, αφορά και το κόσμο στον οποίο ζούμε. Κόσμος ο οποίος από τις ενδείξεις φαίνεται ότι θα γίνεται και χειρότερος. Έτσι, αν δεν οι λαοί αναλάβουν τις ευθύνες τους, τις τύχες τους, το δικό τους μέλλον στα χέρια τους. Μάλιστα. Έχει μεγάλη σημασία όλο αυτό. Έχετε δίκιο, αλλά αυτό προϋποθέτει όχι λήψη, μνήμη και βαθιά γνώση και ιστορική. Και επειδή είστε και καθηγητής ιστορίας. Παιδεία. Πόσο η νέα γενιά οσμώνεται. Μια ψυχή, ας πούμε, ναι. Κάτι δηλαδή θέλει και παράδειγμα. Σαν, μάλιστα. Κύριε Μαργαρίτη, η νέα γενιά πώς οσμώνεται με αυτά τα γεγονότα, για να αντλεί παραδείγματα? Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο ερώτημα? Η νέα γενιά είναι θύμα μιας ιδεολογικής επίθεσης, μιας παιδαγωγικής επίθεσης. Ξέρετε, όλα αυτά, η κατανάλωση, το Facebook, αυτές οι κωμωδίες, να σας πω, η Ευρωβιζιό μας έδωσε ένα παράδειγμα του τι είναι το καταναλωτικό, ναι, σε αυτές τις υποθέσεις. Βραβεύσαμε τους τατάρους συνεργάτες των Γερμανών, έχετε δίκιο. Ναι, 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 δέχεται μια πολύπλευρη επίθεση στον ιδεολογικό τομέα, στον τρόπο που ζει, στον τρόπο που πιστεύει. Ταυτόχρονα πιέζεται επαγγελματικά, την απελπίζουν, την κάνουν, την καταδικάζουν στην ανεργία, την καταδικάζουν σε αυτά τα πετάμινα συμβόλαια, στα. Καταλαβαίνετε αυτούς οι όροι δουλειάς μέσα στις οποίες ένας νέος άνθρωπος μπαίνει στον κόσμο της εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα που βρίσκεται σε κρίση, αλλά και στη Γαλλία τα ίδια γίνονται και στη Γερμανία σε λιγότερο βαθμό και οπουδήποτε στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού. Έτσι. Λοιπόν, η νεολαία αυτή, ξέρετε, η μεγάλη προσπάθεια είναι να μην έρθει σε επαφή με την μεγάλη ιστορία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, η πεμπτουσία αυτού που λένε στην νεολαία είναι ότι ο κόσμος γεννήθηκε με αυτούς τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους, και θα πεθάνει μαζί τους. Άρα ιδιώτευσε και αναζήτησε το ατομικό. Αυτό είναι το μεγάλο κακό. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν καταλάβει πόσο ψέματα του λένε σε αυτό το επίπεδο η νεολαία, τότε πιστέψτε με, ο κόσμος θα είναι αλλιώς. Κύριε Μαργαρίτη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ από το Ηράκλειο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Κύριε Μαμαλάκη, δεν βλέπω να έχετε απόκληση στην προσέγγιση όχι μόνο των γεγονότων, αλλά της αξίας επαναφοράς στο σήμερα αυτών των γεγονότων. Προτείνω να προχωρήσουμε. Βέβαια. Να πάμε λίγο στο κομμάτι αντίστασης, για την οποία έχουν γραφτεί πολλά, έχουν ακουστεί πολλά. Εδώ δεν κάνουμε ούτε δίκη προθέσεων. Παρουσιάζεται όμως μέσα από αυτό το υλικό και κάποια άλλα δεδομένα. Έτσι. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ανταρκτική ομάδα. Ναι. Αυτό είναι το δείγμα. Είναι ενδεικτικές οι φωτογραφίες. Στην Κρήτη, λοιπόν, έχουμε ομάδες οικογενειακές. Φαίνεται και από την ονομασία. Ομάδα Μπαντούβα, ομάδα Πετρακογιώργη και άλλες. Η αντάρτικη ένοπλη αντίσταση είναι το κομμάτι που ακούγεται, το ηρωικό, το φανταχτερό και αυτό που εντυπωσιάζει. Χρήσιμο. Δημιουργεί μια έγνοια στον Γερμανό ότι κάτι είναι εκεί πάνω στα βουνά.
Υπάρχουν και άλλα κομμάτια αντίστασης, πολύ ουσιαστικά. Η παράσταση έχει κλαπεί από το Αντάρτικο, διότι στην απελευθέρωση όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατέβηκαν στις πόλεις, φυσεκλίκια, πυροβολισμούς, χαρές. Εκατονταπλασιάστηκαν οι αριθμοί τους μόλις φύγαν οι Γερμανοί. Τι εννοείτε, ότι είχαμε μια πλασματική εικόνα? Έχουμε. Έχουμε ακόμη. Δηλαδή, η έρευνα, ναι, το βουνό δείχνει μεγάλη απόκληση. Το βουνό αντέχει μέσω όρο μια ομάδα να το θρέψει 20 έως 40 ανθρώπων. Σε κάποια περίοδο πολύ μικρή πιάσαμε κάποια νούμερα 110 ανθρώπων που μετά γύρισαν στα σπίτια τους. Και ξαφνικά εμφανίζονται ομάδες των χιλίων ανθρώπων, αφού έφυγαν οι Γερμανοί, για λόγους ευνόητους. Υπάρχουν ευθύνες από όλες τις πλευρές. Οι αρχηγοί θέλαν να εμφανίσουν μεγάλους αριθμούς για να εντυπωσιάσει ο ένας τον άλλον ή για να αναλάβει φρουαρχείο, αρχηγός. Και για πολιτικούς λόγους θα σας έλεγα εγώ αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Πολιτεύτηκαν ποιος έχει από αυτούς. Ναι, ναι. Και ποιος έχει την ισχύ. Ακριβώς. Τι κουβαλάει σε δύναμη πύρος. Δεν είναι και εύκολες περίοδοι αργότερα, πολύ ακριβώς. Αργότερα. Αλλά ας μείνουμε εκεί, έτσι. Αμέσως μετά την απελευθέρωση λέτε λοιπόν ότι περιδιωγγώθηκαν οι αριθμοί. Έχετε μια εικόνα συνολικά στα βουνά της Κρήτης και στην Ήπεθρο για τι αριθμό μιλάμε? 20 έως 40 η ομάδα Μπαντουβά ενεργούς μάχημους. 20 έως 40 η ομάδα Πετρακογιώργη. Είναι μικρές οι περίοδοι που φτάσαμε τα τριψήφια νούμερα. Κάποιες στρατεύσεις επιστρατεύσεις. Mm-hmm. Ξαναγυρίζουμε στα νούμερα, τα δύσκολα. Δεν μπορούν να κρυφτούν. Δεν μπορούν να τραφούν στο βουνό παραπάνω άνθρωποι. Το ίδιο συμβαίνει και με την αμιγώς, ας το πούμε, αντιστασιακή ομάδα του χώρου της αριστεράς. Βεβαίως. Βεβαίως. Mm-hmm. Επίσης, η Κρήτη δεν ήταν πεδίο μαχών. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, οι εντολές, κακά τα αστεία, από το συμμαχικό στρατηγείο ή από την ελληνική κυβέρνηση ήταν χαμηλή τόνη. Να σκοτώσεις 10 Γερμανούς στην Κρήτη ή 20, δεν λέει κάτι. Το παιχνίδι εδώ πεζόταν σε άλλο επίπεδο. Πληροφορίες, δολιοφθορές, σαμποτάζ, εκτελέσεις προδοτών, συνοδεία του Κράιπε, φρούρα για την απαγωγή του Κράιπε, και μια μόνιμη έγνοια στο μυαλό του Γερμανού. Ότι κάτι υπάρχει εκεί έξω. Ναι. Στην περίπτωση Κράιπε, θεωρείτε ότι έχουμε έναν πιο μεγάλο αριθμό, αλλά τμηματικά που όλο, αν το ενοποιήσουμε, ενώ από ομάδα σε ομάδα που περνούσε η συνοδεία. 11 ήταν η απαγωγή. 11. Δεν σας ρωτώ τυχαία, γιατί θέλω να μου πείτε μετά ποια είναι η αφήγηση. Έχει σημασία αυτό. Συνοδεύτηκαν από το βουνό και από βουνό σε βουνό από τριμελείς ομάδες. Δηλαδή η ομάδα Πετρακογιώργη από την Νίδα συνόδευσε τον Κράιπε μέχρι το Αμάρι. Τον παρέδωσε σε άλλη ομάδα, διμελή ή τριμελή. Μα μία ομάδα αντάρτικη εξαιρετικών ανδρών της ομάδας Μπαντουβά και του Μπουτζαλή που εμφανίστηκε για να βοηθήσει στις πρώτες μέρες για την απαγωγή εξεδιώχθη από τους Άγγλους διότι δεν χρειαζόταν. Δηλαδή ήταν πιο πολύ το μπούγιο που έκαναν έτσι ώστε φασάρια να εντοπιστεί. Η απαγωγή του Κράιπε είναι μια καταδρομή. Δεν χρειάζεσαι να δώσεις μάχες. Είσαι αθόρυβος, χτυπάς και φεύγεις. Πείτε μου, μετά, after που λέμε στα ελληνικά, έχουμε πλασματικό αριθμό στις μετέχεις? 1.200 δηλώσεις έχω κοσκινήσει μία προς μία. 1.200? Ότι κι εγώ ήμουν εκεί. Μόνο εγώ που δεν ήμουν στην απαγωγή του Κράιπε. Δηλαδή κάποια στιγμή αμφιβάλλω. Δηλαδή έχετε καταμετρήσει 1.200 δηλώσεις? Με μάρτυρες. Με μάρτυρες. Όλοι τον κουβάλισαν, όλοι τον είχαν στις πλάτες τους, όλοι έχουν το καπέλο του, όλοι έχουν το αυτοκίνητό του, τη γραφομηχανή του. 30 γραφομηχανές ο Κράιπε. Έχουμε μια αγωητία ως... Μου είπατε ότι την ώρα που περνούσε από το Ηράκλειο ο Κράιπε, είχαμε στην ουσία κανονική ροή ζωής εκδηλώσεων και πάει λέγοντας. Έκλεινε και ασχολούσε ο κινηματογράφος στην οδό δικαιοσύνης. Και χρειάστηκε να παίξουν το κλάξον για να πάνε οι άνθρωποι στην άκρη. Θα και να περάσει το φυσικό. Από ένα τυχαίο γεγονός λοιπόν να πάει κάτι στραβά, έτσι. Άρα πόσο μάλλον τώρα χίλιοι, πόσο είπατε ότι... Συνοδοί. 1.200. Είναι εντυπωσιακό. Πάμε παρακαλώ πολύ στην επόμενη φωτογραφία, αν είμαστε έτοιμοι. Ομάδα Πετρακογιώργη σε μεγαλύτερη μάζοξη, όπως λέμε στα κρητικά. Στην περιοχή των Βοριζίων είναι αυτό.
Συνεχίζουμε. Ομάδα Παντουβά. Ο ίδιος ο Μανώλης ο Παντουβάς, επίλεκτοι άνδρες της ομάδας, συγγενείς του, πολύ, σας είπα είναι οικογενειακό το Αντάρτικο στην Κρήτη. Εξού και η ονομασία. Ο Ευγένιος, σημαντικό πρόσωπο. Είμαστε ημέρες απελευθέρωσης εδώ, είναι ημέρες διαπραγματεύσεων με τους Γερμανούς. Mm-hmm. Ο Λοχαγός Κάβος με το μαύρο μπερέ στην άκρη. Σταυρακάκης, ο Κωστής στην άκρη. Είναι μια άλλη πλευρά της αντίστασης, είναι οι επιτροπές που δεν τις γνωρίζουμε καλά και τι έκαναν ακριβώς. Για πείτε δύο λόγια παρακαλώ. Στην πόλη του Ηρακλείου, στην επαρχία Μαρίου επίσης, λειτουργούν επιτροπές αντιστασιακές. Επιφανείς άνθρωποι, ο Νάθαινας, ο γιατρός, ο Βρετάκης, ο Πετράκης από τον Κοραή, ο Γιαμαλάκης, ο γιατρός, λειτουργούν με ένα δίκτυο ανθρώπων που προσπαθούν να βοηθήσουν τα συσίτια, να δώσουν τρόφιμα σε κρατούμενους που είναι στις αγροτικές, έτσι λεγόταν τότε, φυλακές Αλικαρνασσού, να μεταφέρουν μηνύματα, ο Ραπτόπουλος, ο Ραφτόπουλος με φύ, ο Ζαχαροπλάστης, στο Καμαράκι. Δηλαδή, πρόσωπα που ήταν σε κανάλια άγνωστα και εξαιρετικά ουσιαστικά κάτω από την πότα των Γερμανών. Μάλιστα. Οι οποίοι σηκώναν ένα φορτίο το οποίο δεν ήταν το εντυπωσιακό, να το πω έτσι, των όπλων. Ήταν όμως ουσιαστικό και παρήχε και ένα δίκτυο αλληλεγγύης, έτσι, σε ανθρώπους που είχαν άμεση ανάγκη. Και χωρίς την ελευθερία του βουνού. Ναι, σωστά, γιατί ήταν διαρκώς υπό επιτήρηση. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Λοιπόν, ο κριτικός δεξιά είναι ο Βρετανός Πάτρικ Λίφερμορ. Ο άνθρωπος που μοιάζει με ξένο, με το τσιγάρο στο χέρι, είναι ο Αρχανιώτης Γιώργος Δουνδουλάκης. Ό,τι σημαντικότερο είχε να δείξει το δίκτυο κατασκοπίας. Ελληνοαμερικανός ευρέθηκε στην Κρήτη, ερχόμενος από την Αμερική, μπλόκαρε εδώ ως Ελληνοαμερικανάκι. Εντάχθηκε στα δίκτυα κατασκοπίας, δημιούργησε ένα καταπληκτικό δίκτυο στο Ηράκλειο. Το 1943 προδόθηκε το δίκτυο αυτό, αναγκάστηκαν να φυγαδευτούν στη Μέση Ανατολή. Η φωτογραφία είναι αυτή την περίοδο, που είναι ήδη στον Ψιλορίτη και ετοιμάζεται να φύγει για τη Μέση Ανατολή. Αυτός και η ομάδα του. Ο Δουνδουλάκης επέλεξε εξαιρετικά εύστοχα πρόσωπα στο δίκτυο που άφησε πίσω του, με επικεφαλής τον Μίτια Κουμιανάκη. Απαγωγή Κράιπε, πληροφορίες, Βίλα Ριάδνη κλπ. Προχωρούμε. Ενδεικτικά είναι τα πρόσωπα. Ναι, 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 είπαμε. Σφακιανής καταγωγής, Ηρακλειώτης, ο Μανώλης Κόπακας. Οικογένεια Καραβοκύριδων, στα πόδια των Γερμανών. Επιταγμένα τα σκάφη τους, έδρασε μέσα στα πόδια των Γερμανών ο Μανώλης Κόπακας. Άγνωστος. Γνωστός σε αυτούς που διαβάζουν και μελετούν ίσως. Ναι, λέμε για τον πολύ κόσμο, όσο απόψε μιλάτε στον πολύ κόσμο. Τον βρίσκουμε σε αρχεία των Αγγλικών υπηρεσιών. Α, ναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Το δίκτυο του Δουνδουλάκη. Μαθητής. Την Κουκουβάγια, ε. Ο Ζεϊμπέκης ο Ευστράτιος. Ο στρατής Ζεϊμπέκης. Πολέμησε στη μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο, ενεπλάκη με τη σχολή χωροφυλακής. Παρέμεινε χωροφύλακας, υπηρέτησε τους Γερμανούς, αλλά με εντολή των Άγγλων, ότι μείνε διότι εκεί σε θέμε. Έμαθε να χαρτογραφεί, έμπαινε στις αγκαρίες στο αεροδρόμιο, με πηξίδα κρυμμένη μέσα σε όσπρια, σε φάβα, και στα διαλύματα που δήθεν μάζευε χοχλιούς, έκανε σχέδια του αεροδρομίου Ηρακλείου, το οποίο βομβαρδιζόταν από τη Ράφα αργότερα. Πού τα έκανε σε χαρτί, τα έκανε δε. Βεβαίως, και μετρούσε αποστάσεις με τριγωνομετρία. Υπηρέτησε σε φυλάκια γερμανικά, στη Μεσαρά, μετέφερε πληροφορίες, έφυγε κάποια στιγμή από τη χωροφυλακή, συνέχισε το έργο του. Άγνωστο πρόσωπο. Προχωρούμε.
τυφλός στα τελευταία του. Αναγνώρισε την πηξίδα που χειριζότανε, του κρατούσα διάφορες πηξίδες και του ζήτησα με την αφή να μου πει αν... Καταλαβαίνει. Αμέσως αναγνώρισε τη βρετανική πηξίδα και παρότι δεν βλέπει, σας διαβεβαιώ πως βλέπει μέσα από την πηξίδα. Βαγγέλης Βανδουλάκης, από το Βαφέ από Κορώνου, αξιωματικός του στρατού, από την πρώτη μέρα στην περισυλλογή φυγάδων, Αυστραλών, Νεοζηλανδών, Βρετανών κλπ. Όλη η οικογένεια είναι στο πυρ, στη φωτιά. Mm-hmm. Εκπαιδεύεται στη Μέση Ανατολή Αλεξιπτωτιστής και Σαμποτέρ. Πέφτει στην Πελοπόννησο με Αλεξίπτωτο. Ναρκοθετεί καράβι. Ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Ασύρματος στο σπίτι του, στον Βαφέ από Κορώνου. Συλλαμβάνεται ο ασυρματιστής, ο Ευαγγέλου. Συνεχίζουν τη δράση τους στο βουνό. Ενδεικτικά είναι αυτά που λέω. Όχι, νομίζω ότι απόψε... Άγνωστα πρόσωπα. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για αυτά, 75. Ο μαθητής του Κοραή. Ο παραδεισανός, ο Κωστής. Του μίλησε ο Άγγλος ως μαθητή. Κράτησε τη διεύθυνσή του. Έμενε σε ένα μετόχι που δεν το ξέρει ούτε ο Θεός πλέον. Η Σάτα Αμαρίου. Σάτα. Μέσα στην κατοχή, μια νύχτα χτύπησε η πόρτα από κάποιο Βρετανό. Τον πήρανε μαζί τους. Είναι η ιστορία που μας είπατε προπολεμικά τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Το δεξί χέρι του Τόμ Ταμπάμπιν, του Βρετανού πράκτορα Τόμ Ταμπάμπιν. Ανθιπολοχαγός. Μάλιστα. Ηράκλειο. Ο παραδεισανός αριστερά. Ο Μελαχρινός. Δεξιά είναι ο Κονιός ο Βασίλης. Άλλο πρόσωπο. Στη μέση είναι ο Νίκος ο Σουρής από την Αλεξάνδρεια. Πολύγλωσσος. Πάμπλουτος, στα νιάτα του, ο πατέρας του είχε αλυσίδα εστιατορίων, ήρθε εθελοντικά, πολέμησε, τραυματίστηκε, πολέμησε στη μάχη της Κρήτης, ξανατραυματίστηκε, παρέμεινε στο νησί. Είναι ο άνθρωπος που επιτηρούσε όλες τις συμμαχικές αποστολές. Δηλαδή το πήγαινε και το φεύγα με τα σήματα, με τους κώδικες, με το Μόρς. Ποιοι θα είναι στη λίστα, ποιοι θα αποβιβαστούν, ποιοι θα αναχωρήσουν. Νίκος Σουρής. Πέθανε πανφτωχός. Την τελευταία φορά που ήρθε στην Κρήτη, στα 60 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης, οι άνθρωποι που κατάλαβαν σε τι κατάσταση βρισκόταν, του φτιάξαν δέματα. Τι εννοώ. Τυρί, ζάχαρη, γάλα. Κάπως έτσι γράφεται η ιστορία όμως, με ανθρώπους που τελικά δεν διεκδικούν στην πρώτη γραμμή. Ναι. Κύριε Μαμαλάκη, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτός ο κριτικός εδώ είναι ο Βρετανός ασυρματιστής Τζον Λιούις. Ναι. Ναι. Είναι στον Ψιλορίτη, στη θέση Πετραδολάκια, περίπου. Είναι η μέρα της απαγωγής του Κράιπε, που ο Κράιπε είναι εκεί κοντά του, σε μια σπηλιά, λίγο δίπλα. Και ποζάρει στο φακό. Τυχοδιώκτης, έγινε γκάνγκστερ. Και το έλεγε και μέσα στην κατοχή, ότι εγώ θα γίνω γκάνγκστερ. Και έγινε, μετά τον πόλεμο. Τα ίχνη του χάθηκαν. Είχε αραβωνιαστεί μια Ηρακλειώτισσα. Πιο πριν. Ένας από τους καλύτερους ασυρματιστές στην Κρήτη. Και είχε ειδικότητα στο να εκτελεί δοσιλόγους αθόρυβα. Μάλιστα. Το λέω κομψά. Ναι, ναι, σαφές τι γινόταν. Έχουμε κάτι άλλο? Ωραία. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μία ακόμη διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα πάμε σε μία άλλη πλευρά, το τι συνέβη με την εβραϊκή κοινότητα στο Ηράκλειο. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Μαμαλάκη, είπα εγώ η εβραϊκή κοινότητα στο Ηράκλειο. Εσείς μου είπατε στο δίλημα να πούμε Κρήτης. Στο Ηράκλειο η αλήθεια είναι ότι είχαμε λιγότερους σε σχέση με τα Χανιά. Ωστόσο, είχαμε έναν αριθμό και Ηρακλειωτών Εβραίων. Βεβαίως. Έτσι. Τι συνέβη συνολικά, εδώ βλέπουμε και το Τάναϊς, αν δεν κάνω λάθος. Το Τάναϊς. Τάναϊς. Ναι. Λοιπόν. Η εβραϊκή κοινότητα Κρήτης εντοπίστηκε από τους Γερμανούς, δεν ήταν δύσκολο. Όχι. Και μαζεύτηκε το 1944. Συνελήφθη δηλαδή. Εκπαραθυρώθηκε. Έτσι. Στην αρχή στις φυλακές Αγιάς. Και από εκεί όλοι αυτοί κουβαλήθηκαν στο Ηράκλειο και
κλείστηκαν σε κάποια από αυτούς τους θόλους στα τείχη. Αυτό που λέμε μακάσι. Είναι ένα από τα μακάσια του Ηρακλείου. Όπου μαζί με ομήρους χριστιανούς επίσης της Κρήτης, από διάφορα χωριά. Τα Βορίζα, από το Δούλι, πάρα πολλά χωριά. Και πολλούς Ιταλούς αντιφασίστες, διότι ήδη η Ιταλία είχε συνθηκολογήσει, οπότε κάποιοι λίγοι Ιταλοί... 44 πια, Μπράβο, κάποιοι λίγοι Ιταλοί έμειναν με το γερμανικό στρατό, οι υπόλοιποι ήταν ή στα βουνά ή όμηροι των Γερμανών. Και οδηγήθηκαν σε ένα καράβι, σαπιοκάραβο. Και οι Ηρακλειώτες Εβραίοι πρέπει να πούμε, έτσι. Σαφέστατα. Ναι, ναι. Οδηγήθηκαν λοιπόν σε ένα σαπιοκάραβο, το Τάναϊ, το οποίο ήταν επιταγμένο καράβι. Παλιότερα ονομαζόταν Hollywood το καράβι αυτό. Και ένας Πολωνός φωτογράφος. Ηρακλειώτης, αντιστασιακός. Ο Πέτρος Καρτέσκι. Πρόσφατα το ανακαλύψαμε αυτό. Όλοι αυτοί λοιπόν οδηγήθηκαν στο λιμάνι και από εκεί με ένα άλλο κομβόι μεγαλύτερο και περισσότερα καράβια, με προορισμό τα στρατόπεδα της Γερμανίας βεβαίως. Έτσι. Το κομβόι αυτό εντοπίστηκε από ένα βρετανικό υποβρύχιο, το Vivid, το οποίο τορπίλησε το πιο αργά κινούμενο καράβι, το οποίο ήταν το Τάναϊς. Μέσα λοιπόν σε ένα 15 λεπτό περίπου, όλη αυτή η κοινότητα των ανθρώπων εξαφανίστηκε. 100 παιδιά περίπου μέσα. Οικογένειες, όμηροι, Ιταλοί, δεν έμεινε τίποτα να μας θυμίζει όλα αυτά. Η εδώ κοινωνία, επειδή δεν είχε είδηση, πίστευε ότι οι Γερμανοί βουλιάξαν το καράβι. Όχι, οι Γερμανοί θα τους θέλανε στα στρατόπεδα για εργασία. Mm-hmm. Πιθανόν να πέθαναν αξιοπρεπέστερα με τον τορπιλισμό. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά ίσως είναι αλήθεια. Το 44, για να φτάσει στα στρατόπεδα της Γερμανίας, μάλλον πως πεθαίνεις μέσα στα τρένα. Ναι, ναι, σωστό. Πιθανόν να μην χάσαν την αξιοπρέπειά τους. Σωστό. Λέτε ότι ουσιαστικά κατά αυτόν τον τρόπο ξεκλειρίστηκε η εβραϊκή κοινότητα. Δεν έμεινε τίποτα. Διέφυγαν 2-3 άνθρωποι που κατά τύχη ήταν εκτός κλειού, κάποιοι στην Αθήνα. Mm-hmm. Και στην Αθήνα ζει το μοναδικό παιδί εβραϊκής οικογένειας της Κρήτης. Σοβαρά. Το οποίο έχετε εντοπίσει, φαντάζομαι. Βεβαίως. Είναι ο Βεντούρας, ο. Αμάλιστα. Ο ποιητής. Αμάλιστα. Βέβαια, το μοναδικό παιδί. Πείτε μου, τι έγινε. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το βιός τους, τη σερμαγιά τους, τα καταστήματά τους, την οικονομική ευρωστία ή όχι. Αυτά τι έγιναν όλα. Αρπάχτηκαν μέσα σε λίγες μέρες. Μετά την βήθηση του. Μόλις ακούστηκε η είδηση, αλλά και την ίδια βραδιά από τα Χανιά που ξέρουμε ότι τα σπίτια πεταχτήκαν στους δρόμους τα πράγματα. Δεν έμεινε τίποτα. Τα 10 καταστήματα, δηλαδή στο Ηράκλειο υπήρχε ένα τρομερό κατάστημα υφάσματα του Ηλία του Κουέν. Φύλλα και φτερά. Μάλιστα. Προχωράμε. Εβραίοι. Κάποιοι από αυτούς έχουν αφήσει μόνο μια φωτογραφία πίσω τους, κάποιοι ούτε φωτογραφία. Μάλιστα. Είναι ενδεικτικές οι φωτογραφίες που σιγά σιγά συγκεντρώνουν. Είναι από το Ηράκλειο, έτσι. Όχι, είναι Χανιώτη. Α, είναι Χανιώτη. Τις φωτογραφίες αυτές. Μάλιστα. Οι συγκεκριμένες. Είναι η οικογένεια Μινέρβο. Δύο αδελφές Κούνιο. Από τα Χανιά κι αυτές. Με ένα στινοδό κονδυλάκι. Η φωτογραφία βρέθηκε τυχαία σε ένα σπίτι ενός χριστιανού. Γείτονα. Παιδιά. Παιδιά. Χαιρέτης από τα Ανόγια. Μέσα στο ναυάγιο. Μάλιστα. Αυτή ήταν η τύχη της εβραϊκής κοινότητας Κρήτης και κάπως έτσι, όπως είπατε, με έναν ουσιαστικά συνεχιστή αυτής της παράδοσης. Όμως, από τις πρώτες στιγμές στην Κρήτη, έχουμε πράξεις που χαρακτηρίζονται εγκλήματα πολέμου. Και είναι... Εδώ είναι η πιο χαρακτηριστική, θα έλεγε κανείς, των πρώτων ημερών από τη στιγμή που ο κατακτητής βρίσκεται πάνω στην Κρήτη. Χανιά βρισκόμαστε εδώ. Είναι το αρχείο που έχουμε στα χέρια μας. Υπάρχουν και άλλα αρχεία από άλλες εκτελέσεις. Δεν είναι μόνο το Κοντομαρί και η Κάντανος. Αυτά τα θυμόμαστε λόγω των φωτογραφιών. Mm-hmm. Πρόσφατα βρήκα και άλλες νταμπέλες φωτογραφημένες. Εδώ ήταν τα περιβόλια. Απλά ήταν ξύλινη η νταμπέλα, χάθηκε. Και έμεινε η φωτογραφία στα χέρια ενός Γερμανού που την είχε μαζί του για να βρει πού είναι τα περιβόλια σήμερα. Mm-hmm.
Κοντομαρί, λοιπόν. Κοντομαρί. Και επειδή το κοντομαρί έχουμε αλεξιτοτιστές, το υποτικό αυτό σώμα, κατά κάποιους σύγχρονους ιστορικούς Γερμανούς, όπως ο κύριος Ρίχτερ, θέλω να μου πείτε, αυτές οι εκτελέσεις αμάχων, πώς καταγράφονται στη δική σας έρευνα? Καταρχήν, ναι, ναι, εδώ εξετάζουν ένα ρούχο συναδέλφου τους, που προφανώς έχει σκοτωθεί με μαχαίρι. Λειτουργούν άτακτα. Εκδικούνται. Το δόγμα συλλογικής ευθύνης. Δηλαδή, ξεσπάνε το θυμό τους. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και δεν είναι ναζίδες, είναι τακτικός γερμανικός στρατός. Κρατάνε αρχείο λεπτομέρες. Τους ενδιαφέρει απλά ένας αριθμός πολιτών για να εκτονωθούν. Δηλαδή, μετράνε. Θέλω τόσους μικρούς, τόσους μεγάλους, τόσους μεσήλικες. Και φωτογραφίζουν και ποζάρουν δίπλα σε αυτό. Τι είναι αυτό? Δεν είναι έγκλημα πολέμου. Συλλογική ευθύνη. Εκεί κάπου κοντά στο Κοντομαρί, δηλαδή, έπαθαν κάποια πανελευθερία. Αυτό έγινε. Και ο διοικητής εκδικείται την περιοχή. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται άλλη απάντηση για αυτά που περιγράφονται. Θέλω να περάσουμε σε μια ιστορία που, διαβάζοντας ένα δικό σας άρθρο, κύριε Μαμαλάκη, μου έκανε εντύπωση που είπατε ότι πολλοί και ξένοι, αλλά επισκέπτες του Ηρακλείου, αλλά και ντόπιοι, ιδίως από τις νέες γενιές, αν δουν την ταμπέλα 62 μάρτυρες, σκέφτονται ότι είναι κάποια πρόσωπα Αγίων. Βεβαίως, αγιοποιημένοι ιστορικά είναι και 62 μάρτυρες. Θέλω να πάμε λιγάκι στην ιστορία των 62 μάρτυρων και μέσα από το φωτογραφικό σας υλικό. Είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Το 42 οι Γερμανοί θυμώνουν. Θυμώνουν λόγω, σε πρώτη φάση, της εκτέλεσης κάποιων δοσιλόγων που έκανε η αντίσταση. Σκοτώθηκαν, εκτελέστηκαν κάποιοι πρόεδροι γερμανόφιλοι. Mm-hmm. Κραυγαλαίες περιπτώσεις γερμανόφιλων. Μετά από λίγες μέρες σηκώθηκε ο διοικητής χωροφυλακής, ο Μύραρχος Πολιουδάκης, να πάει στην κηδεία ενός από... Ήταν ο άνθρωπός τους. Και στην πορεία του Πολιουδάκη προς το χωριό αυτό, του έκαναν απόπειρα δολοφονίας. Απέτυχε η απόπειρα, θυμώνει κι άλλο ο Γερμανός διοικητής, και με αφορμή αυτό, αιτία γυρεύε το 42, ήταν πολύ άγρια χρονιά, εκτελεί 12 πολίτες του Ηρακλείου, που είναι οι πρώτοι 12. Δηλαδή, 62 είναι δύο εκτελέσεις. Ας το πούμε έτσι. Έτσι. Αρχές Ιουνίου και 14 Ιουνίου. Μέσα στην πρώτη ομάδα ήταν και ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου, ο Μινάς ο Γεωργιάδης, τα αδέρφια του και άλλοι επιφανείς άνθρωποι. Μετά από λίγες μέρες, στις 13 προς 14 Ιουνίου, ανατινάσουν το αεροδρόμιο τα αεροπλάνα, τα γερμανικά, από μια ομάδα επιλέκτων ανδρών της Special Air Service. Το πρωί, λοιπόν, της 14 Ιουνίου, οι Γερμανοί έχουν ήδη κρατούμενους σε φυλακές. Τους πολλούς, δηλαδή, τους είχαν ήδη στα χέρια τους. Στα χέρια τους. Δεν χρειάστηκε να... Πάρα πολλούς από το χωριό Αγία Βαρβάρα. Είχαν λόγους. Είχαν βρει ένα δίκτυο ανθρώπων εκεί. Ήταν, λοιπόν, κρατούμενοι. Και πάλι επίσης επιφανείς πολίτες. Mm-hmm. 14 του μήνα, λοιπόν, οδηγούνται πάλι δυτικά του Ηρακλείου και εκτελούνται και πετιούνται τα πτώματά τους σε κάποια ορίγματα που υπήρχαν βρετανικά από πριν τον πόλεμο, πριν την κήρυξη του πολέμου. Άλλοι 50, σύνολο 62. Λυκειάρχες, δημοσιογράφοι, διευθυντές τραπεζών, μεγαλοδικηγόροι, συνδικαλιστές, αδέρφια, ιερωμένος πατέρας και γιος από την Αγία Βαρβάρα, αγρότες. Κανένας δεν εκτελέστηκε τυχαία. Τι εννοείται όταν λέτε κανένας? Δηλαδή, υπήρξαν κριτήρια? Ο Μινάς Γεωργιάδης. Ο Μινάς Γεωργιάδης, ο δήμαρχος. Ξέρουμε ότι μέσα σε αυτή την αμαρτία που συνετελέσθη της εκτέλεσης αυτών των ανθρώπων, συμμετείχαν συμπολίτες μας. Τη βραδιά που καταστρώθηκε η λίστα, που ξέρουμε ότι καταστρώθηκε, συνεδρίασαν οι γερμανικές υπηρεσίες, ο Μύραρχος Αστυνομίας ο Πολιουδάκης και κάποιοι συμπολίτες μας,
με γερμανοφιλικές γνώστες. Το κριτήριο λοιπόν ήταν πιο κατά βάση. Η εξόντωση... Με βάση την έρευνα που έχετε κάνει. Καταρχήν πολιτικό. Πολιτικό. Βέβαια. Έχουμε μία ρεβάντ στο 42. Βενιζελική δηλαδή θα με καθίσετε. Λαϊκούς, ναι. Μη λαϊκούς, μάλιστα. Είναι μια απίστευτη περίπτωση. Το παράκαναν. Δηλαδή εξόντωσαν συντεταγμένα όμως τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Τον αστικό ιστό του Ηρακλείου. Ό,τι καλύτερο υπήρχε. Ο καλύτερος μηχανικός, ο Βοήλας, έργα λιμένος Ηρακλείου, ο ιδρυτής του τέννις, ο Βοήλας. Η Mack Alpine, η εταιρεία του λιμένος. Εξετελέστη. Ο Κατεχάκης που εικονίζεται τώρα ο δημοσιογράφος. Φωτεινό μυαλό. Τον εξαφάνισαν. Είχε εκδηλωθεί πριν τον πόλεμο ως αντιγερμανός και ως... με άρθρα πολύ, πολύ φλογερά. Έτσι. Ο Γεώργιος Κουλάς, ο δικηγόρος, αυτός είναι ο συνδικαλιστής ο Γκολέμης. Έτσι. Σε σημασμένοι άνθρωποι. Κανείς δεν εξετελέστη τυχαία. Και Εβραίοι. Δύο Εβραίοι. Ο ένας είναι αυτός. Ο Λεβής. Ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος. Γεωργιάδης, αδελφός. Ο αδελφός, σωστά. Προδόθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ένας προς έναν. Ο Μπογδάνος, ο τηλεγραφητής. Βρετανικό τηλεγραφείο, έτσι, το Eastern Telegraphic Company. Με συνοπτικές διαδικασίες. Όχι, έχει ενδιαφέρον να τη δείχνω. Ο Μαρίς Αλκιβιάδης, που εικονίζεται, διευθυντής τραπέζης. Η πόλη μέχρι και σήμερα χωλαίνει, ο αστικός της ιστός, εξαιτίας αυτής της εκτέλεσης του 1942. Λέτε δηλαδή ότι χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι που ως κεφαλές ήταν η συνέχεια ενός δομημένου αστικού συστήματος. Ακριβώς. Το οποίο κόπηκε στην πόλη ουσιαστικά. Ακριβώς. Συντεταγμένα. Συντεταγμένα. Έκλεισαν σπίτια. Από τις ίδιες οικογένειες. Αγρότες από τους Άγιους 10, ο Πρεκατσουνάκης που εικονίζεται εδώ. Όχι τυχαία, ξέραν ότι ήταν αντιστασιακός. Μετζάκης, αξιωματικός. Είναι το μόνο που άφησε πίσω του αυτός ο άνθρωπος είναι αυτή η φωτογραφία. Τίποτα, ούτε παιδιά, ούτε τίποτα. Ποτέ δεν σκύψαμε με σοβαρότητα σε αυτούς. Ο Ηλίου, κουρέας, από τα Λάτσατα της Μικράς Ασίας, συνδικαλιστής, άφησε σημείωμα πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρων, σε ένα χαρτί. Αυτό. Εδώ φαίνεται το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το διαβάσουμε στην αγαπημένη μου γυναίκα και παιδιά. Παρί, το όνομά της. Παρί, ναι. Παρασκευή δηλαδή. Ναι, ναι. Η μόνη σου προσπάθεια θα είναι να δώσεις στα παιδιά τον δρόμο που τους είχα εγώ και να είστε όλοι υπερήφανοι που πεθαίνω για την πατρίδα. Σας φιλώ όλους, Νίκος Ηλίου. Το χαρτί αυτό κόπηκε στα δύο και το άλλο μισό γράφτηκε από έναν άλλον εκτελεστέντα, τον Τσε Παπαδάκη. Ταφ Σίγμα είναι. Τσε Παπαδάκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαχνε χάμουρα για τα άλογα κάπου στο Καμαράκι. Είναι το δεύτερο κομμάτι που ψάχνω να βρω. Το δεύτερο χαρτί. Χαίρομαι πάντως που κάνετε αυτή την ειδική αναφορά στα 62 αυτά πρόσωπα. Ποτέ δεν σκύψαμε με σοβαρότητα η πολιτεία. Δεν συγκεντρώθηκαν ποτέ οι φωτογραφίες. Mm-hmm. Άλλο αυτό. Δεν συγκεντρώθηκαν ποτέ οι φωτογραφίες. Κονδυλάκης, αξιωματικός της αστυνομίας. Τον εξόντωσε ο Πολιούδακης. Ξέρουμε το πώς και το γιατί. Μεγάλες αμαρτίες είναι πίσω από αυτή την εκτέλεση. Και ακολούθησε μία σιγή μετά. Μία σιγή με πολλές ενοχές. Έτσι. Και απλά το καθήκον μας το βγάζουμε με κάποιες απλές εκδηλώσεις. Ο παπάς ο Σιφάκης από την Αγία Βαρβάρα. Τα πρόσωπα που επέλεξα είναι ενδεικτικά. Κάποιον δεν έχουμε ούτε τις φωτογραφίες. Φρυσούλης από τα Σφακιά. Έμενε στους Άγιους 10. Ο δικηγόρος ο Σκουλάς. Έβγαλε ομιλία στα γαλλικά στους Γερμανούς. Μια τρομερή ομιλία. Λίγο πριν την εκτέλεση. Από τον Πρινιά, οικογένεια Σαμαριτάκη. Και θα δείτε και τον αδελφό μου λίγο μετά που μοιάζει κιόλας. Κοιτάξτε. Σας είπα, κλείνουν σπίτια. Ξέρουν δηλαδή ποιους επιλέγουν. Μάλιστα. Αυτή τη φωτογραφία... Ναι. Είναι η εικόνα του πώς τιμά μια πόλη, Δεν είναι μόνο το γκράφιτι. Ναι. Έχω μια πορεία εάν ένας δήμαρχος του Μπορντό στη Γαλλία είχε εκτελεστεί. Τι θα έκανε ο κάθε δήμαρχος μέχρι και σήμερα. Όχι θεαματικά, αλλά τι θα έκανε.
Το μνημείο αναφέρομαι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην καθαριότητα του μνημείου, γιατί αυτό μπορεί να επιληθεί. Ποιος έχει βάλει ένα λουλούδι εκεί. Αντιθέτως, κραγιόν, τσιγάρα στα αυτιά του αγάλματος και ό,τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε. Μάλιστα. Και μιλάμε για τον εκτελεστέντα δήμαρχο της πόλης του Ηρακλείου. Και τρομερή προσωπικότητα. Τον εντάξαμε στους 62 και με συνοπτικές διαδικασίες περνάει και αυτή η εκδήλωση. Καθαρίσαμε, λέτε. Με ένα πανηγυρικό, μια ομιλία, ένα μνημόσυνο. Όχι, χαίρομαι που το στυλιτεύετε κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί 75 χρόνια μετά δεν μπορεί να αυτοβαυκαλιζόμαστε. Πρέπει να βγάζουμε και μερικά συμπεράσματα. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ που είμαστε. Εδώ είμαστε σε ένα άλλο μαύρο μας κεφάλαιο που είναι ο δοσυλλογισμός. Ποια περιοχή έχει ληφθεί αυτή η φωτογραφία? Εδώ είμαστε στο Τζερμιάδο. Στο Τζερμιάδο. Είναι μια αναμνηστική φωτογραφία. Αυτή η συγκεκριμένη βρέθηκε στην τσέπη ενός Γερμανού στρατιώτη. Μάλιστα. Είναι μια αναμνηστική φωτογραφία μιας μελανής εικόνας της Κρήτης, ευτυχώς όχι μεγάλης, αλλά εξαιρετικά οργανωμένης. Διότι ο δοσυλλογισμός, δηλαδή δοσύλλογους λέμε αυτούς που οφείλουν να λογοδοτήσουν για κακές τους πράξεις, έτσι, έχει κλιμάκωση. Η κλιμάκωση έχει να κάνει με το τι μορφή συνεργασίας έχεις. Η πιο ήπια μορφή είναι να είσαι ουδετερίζων, να μην κάνεις τίποτα. Εξυπηρετείς τον εχθρό όμως, με το να είσαι καλός άνθρωπος δηλαδή. Η αγριότερη μορφή είναι η παραστρατιωτική οργάνωση Σούμπερτ. Σαν και αυτή εδώ. Είναι λοιπόν Κρήτες, Βαρυπινίτες οι πιο πολλοί. Όχι μόνο. Ποινικοί. Όχι, ναι. Μόνο. Όχι μόνο όμως λέτε. Είναι και λάτρεις του είδους. Οι οποίοι ντύθηκαν τη γερμανική στολή, όπλα, είχαν συρρίτια ειδικά στη στολή τους, είχαν διοίκηση, στρατοπέδευαν για κάποια περίοδο μέσα στο Ηράκλειο, στο κέντρο της πόλης, στο Καμαράκι και αργότερα στην Ευγενική και ανέλαβαν και ξεκαθάρισαν το νησί από αντιστασιακά στοιχεία. Σας το λέω έτσι ακριβώς. Ξεκαθάρισαν το νησί από αντιστασιακά στοιχεία. Κατέκαυσαν χωριά, σκότωσαν εγγύους, οι Γερμανοί δίπλα παρακολουθούσαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν το παράκαναν στην Κρήτη, τους μετέθεσαν στη Μακεδονία, μια περιοχή στην οποία νιώθαμε πολύ περήφανοι με το μακεδονικό αγώνα και τη συμμετοχή των Κρητών. Και μας έκαναν να ντρεπόμαστε. Εννοείται για την περιοχή του Χορτιάτη, ε? Χορτιάτης, Κρία Βρύση, Γιάννητσα, Νέα Πολωνία, Κρητική. Κρητική. Πήγα σε ένα χωριό στρατιώτης και είχα περηφάνεια. Και τους μιλούσα με όρεξη ότι είμαι κριτικός. Και γύρισε μια κυρία και μου είπε: «Αχ, παιδί μου, ένας καπετανάκης εδώ μας έκαψε όλους». Αγανάκτησα να καταλάβω. 1982 αυτά. «Μας έκαψε όλους», μου είπε. Μάλιστα. Προχωράμε. Όλα είναι κομμάτι της ιστορίας μας όμως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο σήμερα. Γιατί μιλάμε για τα 75 χρόνια. Έτσι, τροποντινά. Οι μεγάλες δυνάμεις έφτιαξαν μετά τον πόλεμο τα οργανωμένα νεκροταφεία τους, προς τιμήν τους. Στη Σούδα το συμμαχικό, όπερ σημαίνει Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και Βρετανοί, στα Χανιά, στο Μάλεμε το γερμανικό. Βλέπουμε λοιπόν το νεκροταφείο στη Σούδα Χανίων. Στρατιώτες, ενθυμήματα. Αυτό τι είναι, μπύρα? Είναι ένα μπουκάλι μπύρας αφημένο από κάποιον πολίτη. Είναι η ιστορία που έχετε καταγράψει αυτή? Ναι, βέβαια. Θέλετε να την πείτε με δύο κουβέντες? Ναι, μία pub στη Νέα Ζηλανδία που ανακάλυψα ότι υπάρχει, ενώ έχει αλλάξει τρεις ιδιοκτήτες τα τελευταία 40 χρόνια, μέσα σε ένα πλαίσιο έχει ένα μπουκάλι μισοπιωμένης, ας το πούμε έτσι, μπύρας, ενώ στρατιώτη αυτουνού, που εικονίζεται εκεί, ο οποίος όταν επιστρατεύτηκε προκειμένου να έρθει στη Μεσόγειο, δηλαδή στην Κρήτη, δεν πρόλαβε να πιει την μπύρα του εκεί. Και εκεί, σύμφωνα με τις πιστές τους παραδόσεις που δεν πετάνε τίποτα. Για την ακρίβεια, την ώρα που έπινε την μπύρα, περνούσε το καμιόνι, το τρένο που θα τους φόρτωνε. Το πάρει, ναι. Και είπε: «Φύλαξε τη μου κάβα. Έτσι. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα επιστρέψω να πιω την άλλη μισή». Ο Τεντ. Τεντ λεγόταν αυτό. Δεν επέστρεψε ποτέ. Δεν επέστρεψε ποτέ. Χάθηκε κάπου στη Μεσόγειο. Ιδού η έρευνα, χάθηκε στην Κρήτη. Στην pub όπου ακόμα υπάρχει αυτή η μπύρα, το μπουκάλι τέλος πάντων. Υπάρχει ακόμη, βέβαια, παρότι αλλάξαν τρεις ιδιοκτήτες. Όπου κάθε Απρίλιο συναντιούνται οι βετεράνοι Anzac,
Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί και εορτάζουν την ημέρα λήξης του πολέμου, mm-hmm. για την ακρίβεια, θυμούνται και τον TED. Η μικρότερη κίνηση ανθρωπιάς από μέρους μας είναι να κάθε Μάιο να αφήνουμε ένα μπουκάλι μπύρα. Οι ανθρώπους που ήρθαν, πολέμησαν και άφησαν τα κόκαλά τους εδώ, να μην το ξεχνάμε. Έτσι. Δεν ήρθαν ούτε εκδρομή, ούτε... Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα σταυρός ξύλινος που άφησε κάποιος γνωστός του, σε κάποια από τις επισκέψεις του στο νεκροταφείο στα Χανιά. Άλλη τάφη, όπου βλέπετε ότι κάποια κολέγια, για παράδειγμα, που επισκέπτονται τα νεκροταφεία αυτά, οι μαθητές έχουν υιοθετήσει ήδη από την πατρίδα τους κάποιο νεκρό. Για πείτε το αυτό. Ναι. Γιατί εμείς με τους νεκρούς αυτής της περίοδου δεν έχουμε σχέση. Με κανένα νεκρό. Ως γενιές. Ναι, γενικώς. Δυστυχώς. Τι συμβαίνει δηλαδή, για να μάθουμε. Έτσι. Είπατε κολέγιο, να μάθουμε τι κάνουν τα νέα παιδιά. Άλλη παιδεία. Ναι. Ένα κολέγιο στην Αυστραλία ή στη Νέα Ζηλανδία και φαντάζομαι και στην Αγγλία. Αναλαμβάνει μία τάξη μαθητών και επιλέγουν ένα μέτωπο, παράδειγμα Κρήτη. Διαλέγουν ένα νεκρό, κάποιο όνομα που τους αρέσει ή κάποιο ίσως συγγενή τους ή mm-hmm. κάποιο συντύχη. Τον υιοθετούν άτυπα. Ψάχνουν το βιογραφικό του, ψάχνουν τους συγγενείς του. Άρα μαθαίνουν οικογενειακή ιστορία, ε. Αναζητούν φωτογραφία του. Και κάποια στιγμή το κολέγιο οργανώνει εκδρομή στην Κρήτη, για παράδειγμα, όπως εδώ που ήρθε. Οι μαθητές μπαίνουν στο νεκροταφείο και μόνοι τους, ένας-ένας, ψάχνει να βρει τον τάφο τον δικό του. Οι καθηγητές παρατηρούν, το έζησε αυτό πρόσφατα. Εντοπίζουν τον τάφο, αφήνουν το λουλούδι που έχουν φέρει, το σημαίακι πιθανόν από την Αυστραλία ή τη Νέα Ζηλανδία, κάποια δώρα που βλέπετε, αυτή τη γνωστή τουλίπα mm-hmm. που είναι δηλωτικό από ήδη τον Πρώτο Πόλεμο, και κάποια στιγμή αφήνουν, γιατί σε ένα κουτί κουβαλάνε πέτρες από την πατρίδα. Κάθε τάφος, μία πέτρα. Φωτογραφίζεται αυτό από τους μαθητές, πάνε στους συγγενείς πίσω και είπανε ο τάφος είναι καθαρός, που είναι πάντα καθαρός εδώ. Και αυτή είναι η πέτρα και αυτή είναι η εικόνα. Άρα τα παιδιά έχουν μπει βιωματικά σε όλη την ιστορία και έχουν υποχρεωθεί να διαβάσουν και για την ιστορία. Τον κουβαλάν σε όλη τους τη ζωή αυτό το νεκρό. Πόσο φτωχοί είμαστε εμείς οι ίδιοι, ε? Λοιπόν, και βλέπουμε και μερικά από αυτά που σημειώνονται, αλλά σιγά σιγά αδυνατίζει αυτό που σημειώνεται, διότι φεύγει ο κόσμος από τη ζωή, έτσι από το μάτιο αυτό κόσμο. Μόνοι τους. Εμείς είμαστε στα καφενεία όταν αυτά γίνονται. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τι έγινε στον πόλεμο. Βλέπετε τις ηλικίες. Κάποια στιγμή βεβαίως θα φύγει όλη αυτή η γενιά, έτσι. Ναι. Θα πρέπει να είναι ένας Μαωρί εδώ. Μαωρί, ο οποίος κλαίει σε ένα τάφο. Έχετε δίκιο, σαν να είναι εκτός ημών. Πάμε τώρα σε ένα άλλο συντεταγμένο νεκροταφείο, το γερμανικό. Το γερμανικό. Εδώ λοιπόν έχουν μεταφερθεί όλοι οι νεκροί όλης της κατοχής στην Κρήτη. Όχι μόνο τις μάχες της Κρήτης, ακόμα και άνθρωποι που ασθένησαν, άνθρωποι που τους εκτέλεσαν ήδη οι Γερμανοί ως φυγάδες. Έτσι. Όλοι οι νεκροί της Κρήτης λοιπόν είναι στο Μάλεμε, στο λόφο πάνω από το αεροδρόμιο. Όπου εδώ συμβαίνουν άλλα πράγματα. Έρχονται οι βετεράνοι τους. Το γερμανικό στυλ είναι ορατό. Έτσι. Η σταυρή, ε. Επίσης, τα τελευταία χρόνια που έχουν λίγο ξεθαρέψει, όπως λέμε στα κριτικά, κάποιοι νεαροί λάτρες του είδους βάζουν στολές αλεξιπτωτιστών. Μάλιστα. Έχει αφαιρεθεί η σβάστικα από τα λάβαρα για να μην προκαλεί. Τιμούν τους νεκρούς τους μεν. Μαζεύουν αυτόγραφα όμως διάφοροι λάτρεις των αλεξιπτωτιστών Έλληνες. Των Γερμανών αλεξιπτωτιστών. Ναι, με μεγάλο ζήλο. Ζητάνε να υπογράψουν βιβλία, όπως βλέπετε. Μάλιστα. Και κάποιοι κουβαλάν και τα ναζιστικά παράσημα, όπως βλέπετε. Με τη σβάστικα απάνω, φυσικά.
Βλέπω, έχετε φωτογραφίσει, κύριε Μαμαλάκη, εδώ, ναι, με ακρίβεια. Βέβαια. Άρα είναι και κάποιοι που είναι αμετανόητοι. Φυσικά. Ο τάφος του Μπρόγερ. Ο Μπρόγερ του πήγανε και αφιέρωση. Εξετελέστη το 47, δηλαδή, ναι, μετά τον πόλεμο. Ναι, και του πήγανε και αφιέρωση εκεί. Βεβαίως, όταν επισκέφτηκα στη μέση του έτους, πριν από ένα χρόνο, το νεκροταφείο, εκείνη την ώρα κάποιος επισκέπτης, όχι στις εκδηλώσεις, ήταν άλλος μήνας, ναι, ναι, ήταν Ιούλιος νομίζω, άφησε κάποια λουλούδια και μία καινουριοτυπωμένη καρποστάλ του εγκληματία, γιατί περί εγκληματία πρόκειται. Μπρόγερ. Έτσι ακριβώς. Με την ανοχή του έγιναν αυτές οι εκτελέσεις, οι συνοπτικές από τα Χανιά μέχρι το Σκαλάνι, έτσι, Ηρακλείου. Μάλιστα. Είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος και στο εσωτερικό βεβαίως του νεκροταφείου των Γερμανών στο Μάλεμε. Λοιπόν, και η τελευταία μας ενότητα, το να δούμε... Τα μνημεία μας. Εμείς, τη δική μας τώρα... Ναι. Αυτή η βολή σε αυτή την ιστορία. Ο άγνωστος στρατιώτης στο Ηράκλειο, ναι, καταρχήν κινδύνευσε πριν από λίγο καιρό από κάποιους ανιστόρητους να ξυλωθεί, διότι δεν γνωρίζουν ότι αυτό το κράνος εκεί δεν είναι εγγλέζικο. Μοιάζει με εγγλέζικο. Κάποιοι λοιπόν με αντιβρετανικά στήματα θέλαν να το εξαφανίσουν αυτό το άγαλμα. Φοράει ένα γαλλικό κράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το κράνος λέγεται Άντριαν. Κατά τύχη γλίτωσε το μνημείο. Τώρα καταστρέφεται από ποδηλάτες. Γδέρνονται τα μάρμαρα και η εικόνα είναι αυτή. Στην Ελλάδα η παιδεία των μνημείων είναι ότι τα καθαρίζουμε μόνο λίγες μέρες πριν την εκδήλωση του έτους. Τις υπόλοιπες 364 μέρες το μνημείο είναι μία ντροπή. Δεν είναι μνημείο. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου... Συγγνώμη, δύο λεπτά γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Κινέζους δεν είχαμε στη μάχη της Κρήτης, έτσι. Ούτε σαν Μποτέρ. Ούτε σαν Μποτέρ, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου υπάρχει ένας βράχος και μία φλάκα για να μας θυμίζει το σαμποτάζ του αεροδρομίου Ηρακλείου. Δίπλα μια μικρότερη πέτρα είναι του σκοτσέζικου τάγματος, όπως βλέπετε, χαμηλότερα. Έχει λοιπόν τρεις ιστούς. Αυτοί οι ιστοί σημαίας αφορούν μόνο αυτό το πράγμα. Ο αερολιμένας έχει δικούς του ιστούς στο κτίριο. Όταν λοιπόν πριν από λίγο καιρό μας επισκέφθη κάποιος επίσημος Κινέζος... Μάλιστα. Θεωρήσαμε καλό να υψώσουμε... Και έμεινε κάμποσο η σημαία αυτή. Μάλιστα. Όπου στο μεταξύ μπορεί να έρχονται άλλοι, ναι, να τιμούν. Αυτός είναι ο στρατηγός Κατεχάκης, όπως βλέπετε. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγός γιατί από κάτω γράφει κάτω όλοι οι στρατοί. Μάλιστα. Αυτή η εικόνα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναεπαναληφθεί. Είναι το μνημείο μας, όπως ξέρουμε, της μάχης της Κρήτης. Δημοσιεύσεις και κάποιος άλλος που έγινε, μάλλον πως κινητοποιούν το Δήμο και θα έχουμε μια αξιοπρεπέστερη και από κάτω εικόνα. Με το στεφυλάκιο... Δεν έχω εικόνα, αλλά μάλλον πως όλα εικόνα... θα πάνε στη θέση τους. Αυτή ήταν η εικόνα πάντως που είχατε συναντήσει για... και που είχατε συναντήσει και... Από τη δεκαετία του 60. Ναι, ναι, ναι. Ανελιπώς και εδώ είναι η νεκρή μας. Εδώ είναι και ο Βουλάκης και ο Μαρινέλης που είπαμε πριν. Και τα νερά έφταναν μέχρι το γόνατο, επί σειρά ετών. Αυτή είναι η πόρτα, με νερά κάτω. Σπέβδω για να μην έχουν παρεξηγήσει, να πω ότι είναι παλιότερες φωτογραφίες. Σαφώς. Έτσι για να μην... Σαφώς. Ωστόσο, μένει να δούμε, ναι, ναι. Τα οστά των προγόνων μας μέσα στα νερά. Είναι αυτά. Με θράψματα έχουν σκοτωθεί αυτοί οι άνθρωποι. Οι πινακίδες δεν φαίνονται, όπως βλέπετε. Τους τρώνε τα έντομα, τα χαρτόνια. Σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ονόματα. Δεν θα μπορούμε να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ποιος. Ποιος είναι ποιος. Ορίστε. Προφανώς κάποιος από τον Εύρο είναι αυτό το παιδί. Που λέγαμε από τους 300. Μέλης Νάρκησος. Ο Τζουλάκης. Το γύσο του εδώ και 1,5 χρόνο έχει σπάσει. Και στο καπέλο πάνω, αυτό το παλιό καπέλο του ελληνικού στρατού, αποθέτουν παγωτά τώρα. Ναι, το ξαναείδαμε αυτό. Μάλιστα. Αυτή είναι η δική μας εκδοχή τιμής των μνημείων, ναι, με βάση... Αν αυτό το έκανε ένας ξένος, θα ήμασταν πολύ θυμωμένοι και θα είχαμε προσβληθεί. Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος. Κύριε Μαμαλάκη, είναι η 75η χρονιά από τη Μάχη της Κρήτης. Έχετε άπειρο υλικό, πρέπει να πω.
μία από τις μεγαλύτερες συλλογές, στην Κρήτη τουλάχιστον, και με σπάνιο υλικό, μέρος του οποίου γευτήκαμε απόψε όλοι. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί ένας άνθρωπος που από τα 9 του έτη αποφασίζει να λειτουργεί ουσιαστικά σαν σκαπανέας και τον βλέπω ώρες-ώρες βλέποντας και ξαναβλέπω τις φωτογραφίες να συγκινείται και να δακρύζει, εσείς δηλαδή, για σας τι είναι τελικά η μάχη της Κρήτης? Καταρχήν είναι το αυτονόητο στην κουλτούρα μας, αυτό που έγινε εδώ. Εάν κάποιες κουλτούρες δεν μπορούν να το καταλάβουν και θα θέλανε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, λυπούμεθα, αλλά έτσι είναι η κουλτούρα μας. Δηλαδή η γερμανική άποψη, η συντεταγμένη άποψη γερμανική, ας γράφεται σε βιβλία, να γράφεται. Mm-hmm. Όλοι πρέπει να γράφουν. Θα ήθελε και ένας δοσύλλογος να έχει γράψει το βιβλίο του. Να μάθουμε την άποψή τους. Άλλο αυτό όμως. Η συντεταγμένη λοιπόν κεντροευρωπαϊκή πιθανόν άποψη είναι ότι, ξέρετε κύριοι, ότι αφού δεν φοράτε στολές, πώς πολεμάτε? Θέλαν δηλαδή να τους πούμε, μισό λεπτό περιμένετε να βρούμε στολές. Υπάρχει μια παράνοια δηλαδή σε αυτό. Θα έπρεπε με την ίδια λογική αυτοί να περιμένουν να ντυθούμε. Κάτι δεν πάει καλά. Η ευαισθησία λοιπόν είναι επιλεκτική. Έτσι. Προφανώς προσπαθούν οι Γερμανοί να τακτοποιήσουν, δεν ξέρω αν είναι τύψεις. Το κατανοώ ότι προσπαθούν να το τακτοποιήσουν το μυαλό τους. Αλλά δεν είναι πολύ ισόρροπο αυτό που ακούμε. Από την άλλη, μέσα από αυτό το αρχείο και το υλικό βλέπουμε ότι υπήρξαν και άνθρωποι που ήρθαν από την άλλη πλευρά του πλανήτη, πολέμησαν εδώ και άφησαν τα κόκαλά τους εδώ. Σαφώς. Έτσι, να μην το παραγνωρίζουμε ούτε αυτό. Τα 60 χρόνια... Αν θέλετε, υπάρχει μια παραμυθία, ναι, από τον τρόπο που αισθάνθηκαν ο λαός ότι έμεινα συντόνιστος, ανοχήρωτος, χωρίς να προβληθεί ουσιαστική άμυνα. Ωραία όλα αυτά, κατανοητά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν και μάχες και χάθηκαν εδώ. Τα τελευταία 60 χρόνια στον τόπο μας έχουν καταναλωθεί σε ομιλίες και σε λόγια που χαϊδεύουν τα αυτιά. Κατανοητό και αυτό. Μας αρέσει να είμαστε μόνοι μας, να νικούμε τους πάντες, να είμαστε πάντα νικητές. Χάσαμε. Και να πολεμάμε μόνοι μας. Δηλαδή αυτά τα 1000 τόσα παιδιά σε αυτό το νεκροταφείο τι ήταν? Αυτοκτόνησαν? Δεν ξέραν να πολεμούνε? Αφού μας δείξαν σε άλλους πολέμους τι κάνουνε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Και να το δείχνουμε αυτό. Μπορεί να εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα της δικιάς τους πατρίδας, αλλά συμπλένανε τα συμφέροντά μας τότε. Και πρέπει να δείξουμε ότι το εκτιμούμε, να μην είμαστε μικρόψυχοι, γιατί δεν είμαστε μικρόψυχοι. Δεν διαβάζουμε ιστορία. Αυτά τα αεροπλάνα που έπεσαν στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά δεν πέσανε με τις τζουγκράνες μας, καλές οι τζουγκράνες μας, αλλά πέσανε από αντιεροπορικά πυροβόλα. Αυτά τα 300 παιδιά από τον Εύρο, τα ξέραμε. Οι χωροφύλακες στο Ρέθυμνο, η σχολή χωροφυλάκων, ανεκπαίδευτα παιδιά. Η σχολή, η τάξη της σχολής Ευελπίδων που κατέβηκε. Δεν είμαστε μόνοι μας. Πρέπει να αγκαλιαστούμε με όλα αυτά. Mm-hmm. Η μοναδικότητα βεβαίως είναι ότι εδώ είχαμε για πρώτη φορά αυτό που είπατε εσείς, λαϊκή αντίσταση. Απίστευτη. Απίστευτη που δεν το είχαν ξανασυναντήσει. Σαφώς. Έτσι. Και αυτό τροποποιούσε κατά κάποιο τρόπο και την ίδια τους, την οπτική απέναντι στους λαούς τον ίδιο. Από τους Γερμανούς, και δεν μιλάω για αυτούς τους λαούς που είχαν ήδη κατηγοριοποιήσει ως υπανθρώπους Εβραίους Σλάβους, αυτούς τους είχαν κατατάξει εκ προημίου από την ναζιστική ιδεολογία, αλλά εδώ τους πρόκειται και κάτι άλλο. Θέλω κλείνοντας, επίλογος από εσάς κύριε Μαμαλάκη, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω και το κοντρόλ, την ομάδα των γραφικών, να επιστρέψουμε στις φωτογραφίες του Ηρακλείου, των λιονταριών, της Δεδάλου, της καταστροφής αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, με αυτές τις εικόνες δηλαδή να αποχαιρετήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι έκανε πολύ εντύπωση σε νεότερο κόσμο, το τονίζω αυτό, γιατί υπάρχει πάρα πολλής κόσμος ευτυχώς ακόμη, και παλιότερος αλλά και μεσήλικες που έχουν αυτές τις μνήμες. Τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το Ατσαλένιο σήμερα που κάνατε την αναφορά, γενικά όπου μας ταξιδέψατε. Ο επίλογος όμως θέλω να είναι από εσάς κύριε Μαμαλάκη, 75 χρόνια σαν σήμερα. Έχουμε περάσει μάλλον στην άλλη μέρα, να σας πω και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή, αλλά σαν χθες, πρώτες πρωινές ώρες, ξεκίναγε μια υπόθεση που κράταγε 10 ημέρες. Με αυτά τα αποτελέσματα σαν γι' αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία, όπως το λιμάνι του Ηρακλείου. Έλατε. Καταρχήν να διαβάσουμε λίγο. Να σκύψουμε λίγο, να διαβάσουμε. Να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Αυτό είναι το πρώτο. Να επισκεφτούμε κανένα μουσείο. Επιτέλους. Να μην είμαστε άπραγοι και απλά να περιμένουμε να δούμε ποιος θα γράψει τι
και αν δεν μας αρέσει να τον χτυπάμε. Να γράφουν όλοι, ακόμα και αυτοί που γράφουν ψέματα. Να καταγράφουν τα ψέματά τους. Είναι χρήσιμα για το μέλλον. Τις παραποιήσεις τους. Τα φωτομοντάζ τους. Να τα έχουμε. Δεν απειλούμαστε από βιβλία και από στρεβλές ιστορίες. Χρειάζονται και αυτές, γιατί κάποιοι που τα κάνουν αυτά έχουν αγωνία. Mm. Θα έχουν τους λόγους τους. Εμείς είμαστε ασφαλείς, δεν έχουμε αγωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με αυτή την εικόνα λοιπόν από το κέντρο του Ηρακλείου, από τα Λιοντάρια, την επαύριο του τέλους των εχθροπραξιών, με τον Γερμανό αλεξιστοντιστή από τη μια, έναν Ηρακλειώτη ενδεχομένως και επιταγμένο από την άλλη. Αυτές ήταν εικόνες πριν 75 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαμαλάκη. Και εγώ. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι. Καλό σας βράδυ.